Τι γίνεται, κουμπαράκι. Τι, από πού θες να αρχίσω. Να αρχίσουμε από τον μπάσκετ. Να πούμε ότι η ομάδα του Ολυμπιακού, πολύ το περιμένανε, ότι θα στραβώσει, αλλά εκτός από τους Ολυμπιακούς εννοώ. Αλλά ο Ολυμπιακός, πάλι με ηγέτη το Σπανούλη, το Μάτζαρη και το Πριντεζή, αν και όλοι πιστεύω βοηθήσανε, γιατί και οι 12 παίκτες παίξανε. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά για μια ομάδα να χρησιμοποιεί είτε για ένα λεπτό τον έναν, είτε για τρία τον άλλον, και είτε για 30 τον άλλον. Να χρησιμοποιεί, αυτή είναι η δουλειά του Σφαιρόπουλου. Μπράβο, να του πω και χρόνια πολλά. Γιόρταζε για Ιαννάκη, ναι, και από εμάς. Και στον Παπαπέτρου βέβαια. Θα ξεχάσουμε πολλούς για να. Ναι, τέλος πάντων, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού την Πέμπτη Παρασκευή. Ή Πέμπτη παίζουμε. Την Πέμπτη παίζουμε εδώ με τη. Μπάμπερκ. Με αυτή. Σημαντικό να κάνουμε τρίτη νίκη σερί. Τι έχουμε. Και μετά πάμε στη Ζαλγκύρης Τέταρτη και μετά βλέπουμε. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Ένα-ένα παιχνίδι όπως. Ναι, καταπληκτικό μπάσκετ, φοβερή άμυνα Ολυμπιακός. Γίνεται φοβερή δουλειά από το Σφαιρόπουλο και από τους παίκτες του Ολυμπιακού και από αυτούς που έχουν μείνει. Δηλαδή, οι ηγέτες του Ολυμπιακού είναι ο Σπανούλης, ο Πρίντεζης και ο Μάτζαρης. Ο Μάτζας έπαιξε φοβερό μπάσκετ χθες και αμυντικά και επιθετικά. Και αυτό που είπα στην αρχή, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η εθνική δεν μπορούσε να τη βοηθήσει το καλοκαίρι ο Μάτζαρης. Ναι, ήταν καλός ο προπονητής. Α, νομίζω το κάτι έβλεπε. Αυτός ο προπονηταράς είναι. Κάτι έβλεπε. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει πάντως, καλύτερα που δεν τον έβαζε. Όχι, για τον ίδιο τον παίκτη. Ναι, ο ίδιος ο παίκτης αποδεικνύει, Άκη, ναι, στον Ολυμπιακό τι μπάσκετ παίζει. Και πόσο βοηθάει την ομάδα μας. Ο Σπανούλης πάλι έβαλε αυτά τα τρίποντα πάλι. Μόνο αυτό που ξέρει. Σημαντικό πολύ είναι ότι όποιος παίκτης έρχεται στην ομάδα και μπαίνει στο κλίμα. Μπαίνει στο κλίμα. Όπως και προπονητής, μην νομίζεις. Και προπονητής που ήρθε. Μπήκε στην οτροπία του Ολυμπιακού, του πρωταθλητή, ναι, αυτό είναι το... της Ευρώπης, κατάλαβες. Ναι. Και μια ομάδα από ατσάλι, έτσι, που δεν τα παρατάει με όποιο και να παίζει. Αποδεικνύοντας που... από την άμυνα αυτό, δεν υπάρχει αυτή η άμυνα. Έτσι, από εκεί πέρα, ό,τι όποιοι παίκτες έχουν μπει, έχουν... εντάξει, σίγουρα είναι και επιλογή του προπονητή, κοιτάει να έχουν και αυτά τα στοιχεία, έτσι. Ναι. Και στην πορεία τα βγάλουν, όπως... να είναι ομάδα, και να είναι ομάδα. Είδαμε να έχει... Σωστό, έτσι, ναι. Αυτός είναι 5 μέρες στην Ελλάδα, σε εμάς, 7 μέρες πόσο είναι, θα τα δείξει αργότερα τις ικανότητες που έχει, είμαι σίγουρος εγώ, όπως και ο άλλος ο παίκτης που πήραμε. Είμαστε ικανοποιημένοι, ναι, είμαστε ικανοποιημένοι, οπωσδήποτε την Πέμπτη θα είμαστε στο γήπεδο. Αξίζει αυτή η ομάδα, όχι για την εμφάνιση που κάνει προχτές και που νίκησε την Μπαρτσελόνα. Απλά επειδή έχει δείξει τα 4 τελευταία χρόνια, 3 τελικούς, Άκη μου, 2 έχουμε πάρει. Το τρίτο μας το έκλεψε ο βασιλιάς της Ισπανίας. Δεν το κέρδισε η Ρεάλ για μένα. Θα είδαμε τα σφυρίγματα εκεί κάτω. Άμα παίζαμε στην Ευρώπη ή στο ΣΕΦ, θα σου έλεγα εγώ ποιος θα το πω. Τι έγινε. Από εκεί πέρα είχαμε. Από εκεί πέρα, Τάκη μου, ότι έπαιξε η ομάδα. Τι? Στο κύπελλο με τα Χανιά. Χαιρετίσματα έχεις από όλα τα Χανιά. Ευχαριστώ, μάγκες μου. Κάτι έκτακτο έτυχε και δεν ήρθα. Την επόμενη θα είμαι εκεί. Για κάποιους Ολυμπιακούς που λέγανε ότι... Όχι, για κάποιους που λέγανε ότι ο κόσμος δεν ήταν όσο έπρεπε. Ήταν και παρά ήταν. Απλά ήταν στην απέναντι κερκίδα, τη σκεπαστή. Πάλι έτσι λένε. Όχι, κάτι βγήκαν να πούνε. Ναι, βγήκαν να πούνε. Βρε, κοιτάξτε, στραβάσεις εκεί. Ήταν από όλους, είχαν έρθει από όλη την Κρήτη τα παιδιά. Μιλήσαμε κιόλας. Από όλοι, από Άγιο Νικόλα, Ηράκλειο, Σιτία, Ρέθυμνο, από όλα τα Χανιά. Μια χαρά. Η ομάδα πώς την είναι, Σακούλη μου? Με τόσες αλλαγές που έγιναν στην ομάδα. Εντάξει, και τα Χανιά τώρα. Απλά θα πω ότι εγώ είδα τους παίκτες του Ολυμπιακού να έχουν ζήλο να παίζουν, να μην είναι αδιάφοροι. Το δείξαν αυτό όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έχει μια φρεσκάδα η ομάδα. Ναι. Μετά τις γιορτές. Έτσι, αυτό, μετά, ναι, τις γιορτές. Δηλαδή, περιμένει κάποιος, θα είναι, ναι, λίγο ράθυμοι, ναι, και αυτά, έτσι. Εμένα μου άρεσαν και αυτοί οι καινούργοι που παίξανε, κάποιοι που δεν παίζανε. Και
Εντάξει, εντάξει, μου κοίτα, έχουν και παραπάνω κίνητρο τώρα με το. Ναι, όχι, δεν παίζανε κάποιοι υπέρ τη ΑΕΚ γιατί είχαμε 35 παίκτες. Αυτό σου λέω. Α, ναι. Δηλαδή έχουν παραπάνω κίνητρο. Δηλαδή στου 35 παίκτες τι κουράγιο ναι. Να έχει ο άλλο κάπου. Δηλαδή, τι ψυχολογία. Είναι, να σου πω, είναι εύκολο να απογοητευτεί. Πρέπει να είσαι δυνατό χαρακτήρα. Να πει τι έγινε, μόνο 11 παίζουν, οπότε θα παίξω εγώ. Ναι, ή μόνο 18 είναι στην ομάδα, ναι. Τώρα που κάνει κάποιε κινήσει ο Σίλβα και θέλει να μείνει με κάποιου παίκτε. Να είναι πιο. Έχουν και παραπάνω. Έχει και... το σχήμα, ναι. Ναι, όχι, όλη η ομάδα όλη είναι 22-25. Εκεί. Τα εκεί. Τι γίνεται. Μα έχει και ελπίδε τώρα. Άμα είσαι 27ο, δεν είσαι εντάξει απ' έξω. Τώρα να είσαι 35ο. Έσαντζε. Έλα ρε παιδί, πάλι γνωστή η κολοφαρδία. Λοιπόν, κάποιων παιχτών άλλων ομάδων εκεί ναι. Που θέλανε, εδώ μαθαίνουμε, γίνεται λέει πανηγύρι, λέει από μεταγραφές λέει. Ναι. Πρα, μέσα στον άλλο τώρα να σου πω. Τι πανηγύρι. Παιδί μου, Σάμπα λέει. Τι Σάμπα, ναι. Με πρόβατα. Τις περικυκλώσανε κάτι πρόβατα, ναι. Κάτι παίχτης του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, τίποτα, έχει μείνει άφωνη όλη η Ευρώπη. Σε τι. Εδώ, οι μεταγραφικές κινήσεις. Λεφτά, πέφτουνε. Εκατομμύρια. Ωραία. Αυτά της Μονόπολης. Αυτά που λέγαμε τόσο καιρό, να το κάνετε ρε παιδιά, κάντε το. Τι εκατομμύρια, τι Μονόπολη. Της Μονόπολης, ναι. Και, κάτι άλλο ρε Τάκη. Τι έχουν φαγωθεί τώρα και μας δένε για τα 10 πέναλτι. Ότι έχει πάρει ο Ολυμπιακός 10 πέναλτι. Δηλαδή, ποιος θα πάρει τα πέναλτι. Όχι, να πούμε, αυτή από όλες τις στατιστικές που. Αυτή ξεχωρίσατε. Που έχει ο Ολυμπιακός. Αυτή ξεχωρίσατε. Ναι. Καλά κάνετε και την ξεχωρίσατε. Δικαιολογήσατε. Σας συμφέρει όμως. Δικαιολογήσατε κιόλας. Δηλαδή, τα 10 πέναλτι είναι λίγα σε 75. Όταν έχεις 75% κατοχή σε κάθε παιχνίδι. Είναι τα 10 δοκάρια γιατί δεν τα λέτε. Έχει και 10 δοκάρια ο Ολυμπιακός. Ή κάθε λεπτό που μπαίνει στην περιοχή. Έχει τις περισσότερες τελικές στο πρωτάθλημα. Έχει τις περισσότερες, δηλαδή σε όλα τα στατιστικά έχει τα διπλάσια από τη δεύτερη ομάδα. Έχει περισσότερα γκολ, τα περισσότερα γκολ, περισσότερες στατιστικές. Δηλαδή ποιος θα πάρει τα πέναλτι. Αυτός που δεν πατάει περιοχή. Δεν πατάει περιοχή ποτέ του. Αυτός που είναι δεν ταμπούρι. Έχει κατοχή. Και είναι ταμπούρι. Ή που... ποιος θα πάρει τα πέναλτι. Τι είναι αυτά τα πατεωνιστικά που κάνετε και πάρα να μπερδέψετε τον κόσμο. Μου έχει βγει κιόλας ότι και καλά μου βγάλανε και σκίτσο. Τολμήσανε και βγάλανε και σκίτσο. Γιατί να χρεώσουν ένα παίχτη όσο γίνεται που αγαπάνε την εθνική Ελλάδα και τέτοια. Να καταρακώσουν το φορτούνι και καλά. Yeah. Να, θα του κάνουν το φορτούνι τα 3-2. Τον παιχταρά της Ελλάδας. Yeah. Ότι και καλά έγινε ίδιος με τον Καραβούτα. Ναι. Yeah. Την τροπή της Ελλάδος. Ο Καραγκούνης. Μην τα μπερδεύετε. Ο Άμπαλος. Έτσι. Μην τα μπερδεύετε και ούτε μπορεί να. Άμπαλος. Χαρακτηρισμός με το έτσι θέλω σε παίχτη μας. Που δεν του αρμόζει, δεν πρόκειται να πιάσει με τίποτα, έτσι. Και κομπιναδόρος εκεί με την εθνική, έφαγε τον άλλον. Όχι, δεν μα τα γράφω. Τον Τόνι, έφερε τον άλλον τον δικό του από τη Ριζούπολη, τον είχε προπονητή. Όλα καλά. Τον διώξα και είχε και παράπονο. Τον Χριστό τον Ρανιέρη, έτσι. Ρε καλά να πάθετε εκεί που τον είχε. Η κατακόκκινη ΕΠΟ είναι αυτή πάντως, παρεμπιπτόντως που θέλει να γίνει κατακίτρινη, κατάμαυρη, καταπράσινη. Λες και τώρα ναι. Δεν είναι. Πρέπει να του δώσουμε μια θέση στην εθνική. Να πάρει θέση, ναι. Ναι. Του παιχταρά, αυτόν του παιχταρά. Δεν έχει, να σας πω εγώ τώρα σε εσάς, τους Παναθηναϊκούς. Δεν έχει ο Δωμάζος θέση στην εθνική και θα έχει ο Άμπαλος. Τόσο κοροϊδά είστε. Μπρε καλά κάνουν και σας έχουν για πρόβα. Και τολμάνε και λένε και αφιζητούν τον Ολυμπιακό και σας λέω εγώ ρε μάγκες. Ας κάνω μια ερώτηση απλή, όλους, σε όλους. Ας ό,τι ομάδα και να είναι ο καθένας. Ναι. Ας βάλει στη θέση του Ολυμπιακού. Μπράβο. Την ομάδα του. Ναι ρε παιδί έτσι, μου. Ότι αυτή τη στιγμή. Οι παίκτες του Ολυμπιακού ότι ναι. Να πάνε στον Παναθηναϊκό. Ότι και ανήκουν, του Παναθηναϊκού να έρθουν σε εμάς. Όχι να πάνε, δεν γίνεται. Ότι ανήκουν. Όχι να πάνε, να τους έχουν πάρει. Να φανταστείτε ότι έχετε την ίδια ομάδα. Δηλαδή εκεί που λέει Ολυμπιακός, να γράφει Παναθηναϊκό. Ναι, και να με αυτό το ρόστερ, έτσι, με αυτή τη δυνατότητα όλες. Και σας το πάρουμε, και το πάρουμε εμείς το ρόστερ το δικό σας. Έτσι, θα θέλατε να χάσετε το πρωτάθλημα από αυτή την ομάδα. Από εμάς. Δηλαδή θα θέλατε εμείς με αυτούς τους παίκτες που έχετε, τον Μπούρμπο και όλους αυτούς, το... και τον Ζέκα και πόσους λέει. Ναι, όλους αυτούς.
αυτά τα τσακάλια του ποδοσφαίρου. Δηλαδή τι θα λέγατε εσείς, αν είχατε την ομάδα... Θα σας άρεσε να το παίρνει ο Ολυμπιακός. Αν είχατε τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι, η ΑΕΚ να το έχει, το ναι, οποιαδήποτε, είπα εγώ, οποιαδήποτε ομάδα. Είτε ΑΕΚ λέγεται, είτε ΠΑΟ, είτε τίπα. Θα σας άρεσε. Θα ήταν δικαιοσύνη. Για πείτε μας, Γαλάνια. Να έχω βάλει εγώ ένα εκατομμύριο σε αυτούς τους παίκτες. Όχι, δεν είναι εκατομμύρια. Να το πάμε και έτσι. Τεκτικό. Εντάξει, ναι. Πάγε. Γι' αυτό έχουν αυτούς τους παίκτες. Δεν έχουν βάλει λεφτά. Έτσι γίνεται, αλλά λέμε. Ναι, α, στα τα λεφτά απ' έξω τα λιμάνια τελείως. Θα μου πεις πώς θα έρθουν αυτοί οι παίκτες. Ναι. Ας αφαιρέσουν για να το κάνουν πιο εύκολο στη ζωή τους. Ναι. Ότι βρήκανε στην τύχη. Τίποτα, ήρθαν οι παίκτες όλοι. Τι βρήκατε στην τύχη. Πιάσατε 22 κελεπούρια. Όλους ελεύθερους, πρώην τραυματίες και τέτοια. Και είναι η ομάδα του Ολυμπιακού. Ακούω αυτή, έτσι. Για πείτε μας, θα σας άρεσε. Θα ήταν δίκαιο, πώς το βλέπετε ρε μάγκες. Ερώτημα. Μείνετε, μας απαντάτε πότε θέλετε. Πότε, δεν μπορούμε. Όχι, στο μυαλό σου. Μέσα, απαντήστε στον εαυτό σας. Τι άλλο έχουμε τα κούλη μου. Κάτι άλλο, κάτι ακουστήκαν για Σίλβα και δεν υπάρχουν αυτά. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Είναι μεγάλο σωματείο. Όλοι θέλουν να δουλεύουν στο Ολυμπιακό. Όλοι οι παίκτες θέλουν να είναι στο Ολυμπιακό. Δεν διαψεύσει. Εντάξει, έγραψε, είπαν τα πορτογαλικά μέσα ότι, είναι, ότι η Πόρτο θα ενδιαφέρεται. Ναι. Φέρεται ότι ενδιαφέρεται για τον Σίλβα και για τον Βίλας Μποάς. Μπράβο. Λοιπόν. Δεν είναι Μποάς, δεν είναι Κορδαλίας. Το διέψευσε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει. Δεν κάνει ανάγκη να το διαψεύσει. Ο Ολυμπιακός είναι ένα σύλλογο ο οποίο. Ένα σωματείο που όλοι θέλουν να δουλέψουν σε αυτόν, έτσι. Και να υπάρχουν. Και πάμε τώρα στον αγώνα της Κυριακής. Ολυμπιακός, Λεβαδιακός. Πάμε για την 17η σερή νίκη του Ολυμπιακού. Εξάγεται γι' αυτό. Σπάμε το ρεκόρ του Σόλι. Σπάμε το ρεκόρ του Σόλι. Που πάλι εμείς το είχαμε. Που πρέπει σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, στο γήπεδο. Για να το δούμε και από κοντά. Να είμαστε κι εμείς σε αυτό το ρεκόρ που θα σπάσει ο Ολυμπιακός. Είναι σημαντικό. Εντάξει, μετά από παιδιά. Τόσα χρόνια δηλαδή. Δεν είναι ένας απλός αγώνας. Ναι, μετά από 10 χρόνια. Όχι μόνο αυτό, και αυτά που ζούμε τώρα εμείς. Δηλαδή θα έχει να λέει τώρα άλλος μετά από τόσα χρόνια. Όπως και οι παίκτες το θέλουν αυτό. Ναι, και ο κάθε παίκτης και ό,τι όλοι οι συντελεστές, είτε φίλαθλος είσαι, είτε παίκτης, είτε προπονητής, είτε όποιος είναι στο ομάδα του Ολυμπιακού, το θέλει αυτό. Γιατί μην νομίζετε τώρα που το παίρνουν στον Τούκου και το έχουν, δεν το αναδεικνύουν και πολύ. Ναι. Δεν είναι και μικρό επίτευγμα. Αύριο μεθαύριο, όσο ζούμε. Θα λέμε, ξέρεις κάτι, ίσως ήμουνα και εγώ τότε που το πήρε. Τη θυμάμαι αυτή την ομάδα. Ομαδάρα. Και καθίστε, γιατί δεν έχει τελειώσει και η χρονιά. Έχουμε και άλλα να λέμε για αυτή τη χρονιά. Ναι, 20 βαθμούς που λέει δεν υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ στη Γαλλία υπάρχει. Στη Γερμανία. Στη Γαλλία που είναι 20 πόντους μπροστά, πώς τη λένε, υπάρχει. Παρί. Υπάρχει. Υπάρχει πραγματική. Στη Γερμανία. Τι έγινε τώρα, και εκεί πάλι κατά πράσινη ΕΠΟ. Όπως σας βολεύει, το πάτε μια χαρά το πάτε. Η ΕΠΟ της Γερμανίας θα έχει δώσει όλα στην Μπάγκερ πάλι. Λοιπόν, συνεχίζουμε για τον αγώνα αυτό της Κυριακής, ότι πρέπει ο Ολυμπιακός, ο κόσμος του Ολυμπιακού να είναι εκεί. Είτε για να δούμε την ομάδα μας που έχει κάνει 16 νίκες σερί, παίζει στην Ευρώπη, είμαστε στο κύπελο. Και τώρα, μάγκες μου, αρχίζουν και τα δύσκολα. Και δεν αρχίζουν τα δύσκολα. Εκτός θα σπάσουμε το ρεκόρ της Κυριακής, του Ολυμπιακού, της ομάδας μας δηλαδή. Μετά έχουμε αγώνα κυπέλλου. Όχι με τα Χανιά την Τετάρτη μόνο. Λέω, ναι. Ναι, προκρινόμαστε. Μπορεί να παίξει με κάποια ομάδα δυνατότερη. Ναι, ναι, που σημαίνει τι αυτό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε κοντά στην ομάδα μας, στους παίκτες μας. Για να πάρουμε και το κύπελλο. Μετά είναι το πρωτάθλημα. Εγώ θέλω να τελειώσω το πρωτάθλημα με 30 βαθμούς διαφορά. Αυτό θα τους πονέσει. Ναι, τώρα βγαίνει, ακούνε και λένε. 30 βαθμούς. Τους ακούς και λένε, ακούς. Ναι. Λέει, θέλουμε λέει, το κύπελο. Ποιο κύπελο, το πρωτάθλημα. Εντάξει, θα το πάρει το κύπελο. Ναι. Άλλο, το πρωτάθλημα το έχουν φέρει και τη δεύτερη θέση. Ναι. Δεύτερη θέση. Καλά, να δούμε και το κύπελο. Που το θέλετε. Ναι, να... για να το δούμε και το κύπελο. Λοιπόν, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε κοντά στην ομάδα μας και την Κυριακή για το ρεκόρ που λέμε. Μετά να πάμε σιγά σιγά, πρέπει να σπάσουμε και το ρεκόρ της Μπενφίκα με τον Ιουσέμπιο που είχαν 23 αγώνες. ITT. Αυτό πρέπει να το σπάσουμε, να το έχουμε εμείς στην Ευρώπη, όχι η Μπενφίκα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο κύπελο. 29 και πόσο ήταν το πρωτάθλημα. Πόσο μας πρωτάθλημα. Τι χρονιά, τι λέει, δύο χρονιά ITT μόνο. Εντάξει, 23 αγώνες ήταν σε ρίσσα ένα πρωτάθλημα, συνεχόμενες νίκες.
Λοιπόν, μετά έχουμε την κλήρωση Κυπέλλου, πρώτα ο Θεός, που θα, μετά τα Χανιά, παίζουμε την Τετάρτη στο Καραϊσκάκι, θα γίνει κλήρωση Κυπέλλου, πρέπει να είμαστε εκεί. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει μέσα σε Φεβρουάριο. Φεβρουάριο είναι και η Ευρώπη. Ποιο, Φεβρουά... για τις 8 πλέον. Ναι, ναι, ναι. Ακή. Είναι συμβάστε το κύπελλο, είναι η... Βέβαια, θα έχουμε πολλά παιχνίδια Φεβρουάριο. Είναι σημαίνει, η Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε εκεί. Είναι τα ντέρμπι. Ποια ντέρμπι. Αυτά μόνο. Τα λένε οι άλλοι ντέρμπι. Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, Ρετάκη, να κάθομαι ναι, να λέω τώρα. Εντάξει, να λέω ότι μια ομάδα με το όνομά της στην άλλη ομάδα ντέρμπι. Αφού δεν λέτε ντέρμπι, ντέρμπι. Ωραία, να σα δω και σαν ντέρμπι. Εμείς, αυτό που πονάει όλους αυτούς δεν είναι μόνο οι 17 νίκες, το πρωτάθλημα που θα πάρουμε φέτος και το κύπελο ή το πέρυσι που τα πήραμε. Τους πονάει το γεμάτο Καραϊσκάκι, παιδιά. Πάντα πονάει αυτό. Νίκη, σε νίκη ή οτιδήποτε αποτέλεσμα, πάντα πονάει. Όπως τους πονέσαν τα 22.000, πόσο ήταν τα διαρκές, 21-22 φέτος. 22.000 διαρκές, τους πόνεσε αυτό. Γιατί τους... πήγε στράφη όλος, όλο το, όλη η προπαγάνδα, όλο το έδειο στράφη. Τους πόνεσε ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει στην Ευρώπη. Όχι μόνο τους. Βέβαια το περάσαμε την αποτυχία που πήγαμε εμείς, που παίζουμε μετά τα Χριστούγεννα στο UEFA. Έγινε ολόκληρη κακομοίρα σε μην το πω διαφορετικά. Σε σύγκριση με τις επιτυχίες των άλλων και όλα. Για να βρεθούμε στο UEFA με 9 βαθμούς εμείς, 9 η Άσαν, 3 κόντες βάλαμε εμείς, 3 αυτοί, μία νίκη εμείς, μία νίκη αυτοί, χι οι μπάγκερ μες στην Αγγλία για να περάσουν αυτοί. Για έγιναν ολόκληρα θέατρα. Θέατρα γίνανε. Τέλος πάντων, το περάσατε ότι είναι αποτυχία. Δεν είναι καμιά αποτυχία. Θα δείτε που θα πάει ο Ολυμπιακός φέτος στην Ευρώπη. Και τους πονάει το γεμάτο Καραϊσκάκι. Μπάσκετ παίζουμε την Παρασκευή. Παρασκευή 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο. Με την Μπάρμπερ. Μπάρμπερ. Από πάλι άχι, θα δούμε πότε θα προλάβουμε. Ναι. Θα πέφτουν τα βιντεάκι. Ναι, μη σε νοιάζει, είναι εδώ ο Μιτσάρας, ξέρει. Εντάξει, άμα είμαστε 20 πόντους διαφορά, ήταν και αφήγουμε. Γιατί τόσο όμως. Ναι, δηλαδή στο δεκάλεπτο, ναι. Στο τρίτο δεκάλεπτο, αφήγουμε. Ναι, εδώ που τα λέμε. Κάτω από εδώ δεν μπορούμε, πιάνει άγχος. Εδώ που τα λέμε και ο Σπανούλης το έχει βαρεθεί αυτό. Να τους αφήνει, ξέρεις, στο πρώτο μήνα να μην παίζει καλά και μετά στα τελευταία 5 λεπτά να βάζει 4 τρίποντα. Το βαρέθηκε και να βάζει τώρα να τελειώνει, ναι. Να πάρει δεν χαμπάρι από νωρίς. Είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Και το αποδεικνύει σε κάθε αγώνα. Έχεις κανένα βιντεάκι, λέω τίποτα. Πω, τι λιγούρα είναι αυτή, δεν είναι, είναι ακριβή. Έχω τη Παπαδοπούλα, το βάλω μετά, το θέλει πολύ κόσμος. Ναι. Μετά να παίξει αυτό, να δούμε τη μαύρη ιστορία του Παναθηναϊκού. Ναι, Θα σας το δείχνω αυτό, να δείτε πώς πήγατε εκεί. Που θα καταργήσετε την ώρα και τη στιγμή που πήγατε. Και έρχεται και η εφημερίδα, κάτι επαθιακούριε με το ποδήλατο. Θα έρθει και όταν θα πρέπει θα έρθει. Χιόνια στο Βελιγράδι και... Έχω καλά νέα πάντως. Πάμε, έχουμε στις γράμμες, πάμε στις γράμμες. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλησπέρα Δαγκή. Γεια χαρά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Κώστας από Γαλάτσι, Ολυμπιακάρα. Επίσης Κώστα από Γαλάτσι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Αυτό που ήθελα να σας πω, ρε παιδιά, είναι ότι τελευταία. Δηλαδή, εγώ πάω στο γήπεδο από το 78, να σου πω, αν καταλάβεις. Πηγαίνω, θα λες. Ναι. Μεταβαίνω. Τώρα πάω στην 11, στη 12, στη 14, όπου βρω. Ναι. Παίρνω και το γιο μου μαζί, ο οποίος είναι 17 χρονών. Λοιπόν, και είμαστε μέσα στον γκάζι. Δεν μπορούμε να φωνάξουμε, ρε παιδιά, στο γήπεδο μας για όνομα του Θεού, δηλαδή. Πάμε να σηκωθούμε, πάμε να κάνουμε το σύνθημά μας μαζί με την 7 ή με την απέναντι και βλέπεις όλο κυριλίκι, όλο κάτω και δεν... Α, σας λένε τέτοια. Εντάξει. Αυτό έχει γίνει πολύ θέατρο, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το κομμάτι. Τι να κάνεις τώρα. Εγώ, να σου πω για να είμαι ειλικρινής, έχω δει και όλο το γήπεδο να είναι στον αέρα. Κάποιες εννοείται, σε κάποια μάτσα εντάξει, που είναι φωτιά, το καταλαβαίνω, γίνεται. Αλλά τώρα επειδή είμαστε με τα, να παίξουμε με τα Γιάννα, μην το λογαριακό, δεν μπορούμε να φωνάξουμε. Εντάξει, δηλαδή. Όχι δεν μπορούμε να φωνάξουμε. Όταν το σκόρ είναι 2-0-3, ο άλλος να δει και λίγο μια τρίπλα του φούρτου. Όχι, έχει δίκιο. Καταρχήν, εγώ είμαι πάντα μαζί σου. Έτσι λέω, ότι ο άλλος δεν κάτσε να δω και αυτή τη φάση. Το δικηγόρο του διαβόλου κάνει. Εγώ είμαι πάντα μαζί σου. Πρέπει ο κόσμος. Όχι, εγώ είμαι μαζί του, αλλά του εξηγώ κάποια πράγματα ότι γίνονται λόγω αυτού που είπα. Ναι. Εντάξει, και κάτι άλλο να σας πω, επειδή σας παίρνουν πολύ βάζελοι, αγγιζίδες κτλ. Δεν μπορείτε να βρείτε μία εφεύρεση εκεί, να βάλετε ένα ηχογραφημένο μήνυμα
Και ενώ νομίζω ότι μιλάει στην τηλεόραση, να τον έχετε από εκεί δεξιά. Α, ωραία, ωραία. Λέω, εντάξει, συνέχεια, άντε γεια και άντε γεια. Ναι, ωραία. Και να λέει στην τηλεόραση. Αυτό... Πρέπει μια πατέντα να σκορεύει. Αυτή η εφεύρεση... Τον εθέλει live, τον εθέλει... Αυτή η εφεύρεση είναι του κύρου. Μία πατέντα, ένα ηχογραφημένο μήνυμα. Πες μας, ρε φίλε, ναι, είσαι παθμένος. Ναι, οκ, ναι, πες τα, ναι, έχεις δίκιο, άντε γεια. Άντε γεια και ξανά και αυτός να νομίζει ότι τα λέει στην τηλεόραση. Γιατί αν του έχεις πει, χαμήλωσε τη φωνή της τηλεόρασης για να ακούσα το τηλέφωνο. Εσύ τι σιγά μην παίρνει χαμπάρι αυτός μετά τι γίνεται. Ναι, τους έχεις για πολύ βλάκες δηλαδή εσύ. Όχι που τους έχω για λίγο. Εσύ τους έχεις τους κατελειωμένους. Να είσαι καλά, καλή ιδέα. Την Κυριακή με τον Λεπαδιακό έλα στο κήπεδο. Βέβαια, άλλη παιδιά, όλοι να είμαστε καλά. Ο Ολυμπιακός μας εκεί να προσπαθεί μέσα και έξω σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα τα αθλήματα. Χαιρόμαστε που έχουμε αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται όμως και άλλα πράγματα να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα. Με αυτό κάνουμε. Μιλάω για δικούμε Ευρώπη και τέτοια έτσι. Κώστα μου, με αυτό κάνουμε. Κάθε χρόνο Ολυμπιακός, κάθε παιχνίδι κοιτάει να ανεβαίνει σκαλοπάτι. Και δεν το κάνει μόνο στο ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε και στο μπάσκετ, το βλέπουμε και στα άλλα αθλήματα, έτσι. Υπάρχει μια, ένας οργασμός, έτσι, με σκοπό το καλύτερο για τον Ολυμπιακό μας. Και όλοι σε αυτό το παρανομαστή μας. Και το πετυχαίνουμε κιόλας, σε μια Ελλάδα της κρίσης, Φτωχευμένη κρίση. Αυτά ήταν ένα άλλος, όχι σε εμάς κρίση. Όλα πρίκα είναι. Όλα πρίκα. Ναι. Κάτι, ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός είναι πρίκα. Ακόμα και η νίκη έτσι όπως έγινε στην Arsenal, πρίκα ήταν. Και αυτά που λένε τώρα όλοι αυτοί, ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός, κάτι πέναλτι, κάτι αυτά. Όταν ο Ολυμπιακός στατιστικά μπαίνει κάθε ημίχρονο, μπαίνει 15-20 φορές μέσα στην περιοχή, δεν είναι πολύ εύκολο να υπάρχει μια σύγκρουση. Όχι. Δηλαδή, όταν περνάς ένα φανάρι με κόκκινο, δεν έχεις περισσότερες πιθανότητες να τρακάρεις. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι μας λένε. Ναι, λένε ούτε τη μισή αλήθεια. Το 1/10 της αλήθειας, όχι την παρουσιάζουν έτσι. Πες τα όλα, να κρίνει ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι, είναι στο βωμό της προπαγάνδας όλα. Έχουμε βάλει 45 γκολ ή 46, δεν θυμάμαι. Και ο δεύτερος έχει 24-25, πώς έχουμε. Παντού, σε όλα τα στατιστικά. Σε όλα τα στατιστικά έχουμε τα διπλάσια ποσοστά. Τι να πούμε. Εννοείται. Ναι. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα, άμα θα παίξει με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει το πέναλτι που θα πατήσουμε 2 φορές στο πρώτο ημίχρονο στην περιοχή, ενώ αυτοί που θα είναι 10 φορές μέσα στην περιοχή πρέπει. Κατάλαβε. Ποιο έχει πιο πολλές πιθανότητες. Εντάξει, Κώστα μου. Να είσαι καλά, Κωστή. Ευχαριστούμε. Είναι κάτι άλλο. Βίβα στον Ολυμπιακό μας. Να είσαι καλά, χαίρε στην οικογένεια. Και γεια σου, φιλαράκο. Και να πω και ένα άλλο τώρα, αυτό που λέει ο Κώστας, ότι ο Ολυμπιακός, αν ο ΠΑΟΚ εφέτος και η Τρίπολη και ο Ατρόμητος φέρανε κάποιους βαθμούς στην Ελλάδα και δεν χάναμε τη 12η θέση εκεί, θα ήμασταν στο δεύτερο γκρουπ στην κλήρωση της Champions League. Και όχι μόνο αυτό, ρε. Βλέπουν και οι άλλες οι ομάδες. Όχι στο τέταρτο που ξεκίνησαν όλες οι ομάδες. Άκου τώρα εσύ. Στο δεύτερο. Και όποιος έχει στόχους και θέλει την άνοδό του και την πρόοδο του, δηλαδή βλέπει. Δεν κοιτάει μέχρι τη μύτη του, κοιτάει και παραπέρα. Ολυμπιακός, καλός για μας, κακός για σας, είναι πρώτος και θα συνεχίσει να είναι πρώτος για όπως θα βλέπετε δηλαδή. Μέχρι το 25. Για πολλά χρόνια. Στο έτος... Για αρκετά χρόνια ακόμα, έτσι. Δεν πάνε να πάρετε και ΕΠΟ και την ΕΠΟ, γιατί η ΕΠΟ πιανού είναι. Πιανού είναι, άστορα. Ναι, πάμε παρακάτω. Έτσι, για να μην πλατιάσω. Από εκεί και πέρα, ποιος σας εμποδίζει να κάνετε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, όποτε όταν βγαίνετε στο Europa, όπως πάει το έτσι, πάμε. Να παίρνετε κανένα βαθμό και να μεριμνήσετε για πάρτι σας. Να βγάζει η Ελλάδα δύο ομάδες στην Ευρώπη, έτσι, στο Champions League. Να παίρνει κανένα φράγκο από τα έσοδα. Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Πρέπει να επενδύσετε όμως για να γίνει αυτό. Γίνεται. Πρέπει να προσπαθήσετε κι εσείς να δουλέψετε. Όχι μόνο να κατηγορείτε το ποδόσφαιρο που θέλετε να οικονομήσετε. Δεν γίνεται να κατηγορείς το ποδόσφαιρο και να θες να οικονομήσεις κιόλας. Έτσι, ή θες να το διαλύσεις ή θες να... δεν θες να κάνεις κάτι άλλο. Γιατί δεν γίνεται να κατηγορείς ένα μαγαζί. Δηλαδή, να σου πω τι κάνουν τώρα αυτοί. Πες ότι έχουμε 3-4 μαγαζιά σε μια παραλία, Τάκη. Έτσι.
Και βγαίνει το Βαρνάκος, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ και λέει πω, πολύ μυρίζει στην παραλία και είναι τα... Πέφτουν οι υπονόμοι στην παραλία, μυρίζει, δηλαδή δεν γίνεται, αυτό το πράγμα κάνετε. Και μην πάτε σε εκείνο το μαγάζι, λέει γιατί μυρίζει, ίδια θάλασσα δεν είναι, μπροστά, ο ίδιος κόλπος, ίδια παραλία δεν είναι. Ό,τι μυρίζει στον διπλανό το μαγάζι, θα μυρίζει και στο δικό σας. Δε, μοιραία, η πιάτσα αυτή, τελείως, θα φύγει ο κόσμος από εκεί, θα πάει αλλού που δεν μυρίζει, έτσι. Και γίνεται αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό κάνουν. Όταν το έχουν χαμηλώσει το εσείς. Αυτό κάνουν. Προσπαθείτε επειδή... να το χαμηλώσετε. Και δεν έχουν ξένοι παίχτες. Δεν έρχονται στον Ολυμπιακό. Έρχονται, ρε. Στον Ολυμπιακό έρχονται γιατί πληρώνουν τον Ολυμπιακό. Έρχονται και τώρα και στον Παναθηναϊκό μα δει οργασμό. Τι μου ρε, και. Καραβιές. Και σαν και αυτού που. Ναι, σαν ξένοι παίχτες. Παίζουν μπάλα και στην άμμο. Πώς τη λένε εκεί. Είναι ξένοι προς το άθλημα. Στην άμμο και στη Βραζιλία, πώς τη λένε. Την παραλία. Κόπα καμπάνα. Ναι. Ναι. Καμπάνα στο κεφάλι σας, αυτούς τους παίκτες που φέρνετε. Του σωρού είναι. Θα τους ζείτε. Πάμε, πάμε στις γάμες. Να μην περιμένουν οι φίλοι. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε μου. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ναι, ακούμε. Σαν ο Μάκος, λοιπόν, Κωνσταντίνος είμαι από Παλαιό Φάληρο. Γεια σου, Κωνσταντίνος. Θέλω δύο πραγματάκια να σου πω, παιδιά. Τα έχω σημειώσει κιόλας έτσι. Λοιπόν, σας βλέπω τώρα και στη τηλεόραση ζωντανά. Είχε πάρει κάποτε ένας αεκτζής και γυρνάει και λέει στον Τάκη συγκεκριμένα ότι εγώ στο ποδόσφαιρο είμαι Ολυμπιακός και στο μπάσκετ είμαι ΑΕΚ. Τέτοιους οπαδούς δεν θέλουμε, φαντάζομαι, έτσι. Δεν υπάρχουν κιόλας μόνο. Στο μπάσκετ. Και Τάκη τον άφησε να συνεχίσει, συνέχισε και μίλαγε. Μα τι να πει στο ποδό. Ναι. Κωνσταντίνα, σου πω. Καταρχήν δεν υπάρχει αυτό. Δεν θυμάμαι να τον άφησα να μιλάει. Τι παίρνουν για πλάκα και τον αφήσαμε να εκτεθεί. Δεν θυμάμαι να τον δει. Όχι, τον αφήσαμε. Θυμάμαι εγώ που δεν λέγαμε. Γελάγαμε. Έτσι δεν είναι. Κοίταξε πάντω τον άφησε να μιλάει. Δηλαδή να κοίταξε πάντω όχι να σου πω τώρα από το σκεπτικό μου. Είμαι ΑΕΚ στο μπάσκετ. Είμαι ΑΕΚ στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Είμαι Ολυμπιακό επειδή είμαι πατωμένο αλλού. Είμαι Ολυμπιακό. Δεν γίνεται δύο ομάδε. Ή είσαι μία ομάδα, είναι η θρησκεία σου, δεκτών είσαι ΑΕΚ, αλλά και στα δύο σε όλα. Όχι στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός, δεν θέλουμε τέτοιους φιλάθλους. Δεν έχουμε ανάγκη από τέτοιους φιλάθλους. Δεν υπάρχουν τέτοιοι φιλάθλους. Άποψή μου. Δεν υπάρχουν. Το κλείνεις με, με τη μία αυτό. Κωνσταντίνε, εντάξει, δεν είναι σήματα. Ψέματα είναι. Ψέματα τα κάνει και κοίτα να δεις. Πρέπει, εσύ τον πήρες πολύ σοβαρά. Αυτός, εγώ το θυμάμαι τον είχα κλείσει, δεν θυμάμαι το να κάνω κουβέντα εγώ να μου. Γιατί είναι τάξη, για το πράγμα. Δηλαδή, αφού γελάγαμε. Γελάγαμε, ρε, γελάγαμε. Άντε, για με τη μία. Τι θα πει, Βαγγί, για λέγω, μάθαμε. Αυτά ανομαλία, ρε, φίλε, να κάνουμε. Γελάγαμε, ρε, φίλε, αυτός περίμενε να ακούσει κανένα πινελίκι από τον Τάκη, δεν τα άκουσε και ξενέρωσε. Αυτό περίμενε. Πολύ όπως. Κωνσταντίνε, πολύ όπως έχεις καταλάβει, παίρνουν και για πλακίτσα. Δηλαδή, τι τρώει ο κόλος τους, κατάλαβες. Κάποιοι απογοητεύονται όταν δεν ακούνε κανένα πινελίκι. Απογοητεύονται πραγματικά. Τα γράφουν και ωραία. Θέλω να σου πω τώρα το άλλο. Θέλω να τα αναφέρει ζωντανά κάπου διάβασα για να καταλάβει τι παίκτη είναι ο Σπανούλης. Πέρα από ότι έχει γίνει ηγέτη στον Ολυμπιακό, ο άνθρωπο είναι οικογενειάρχη, έχει 4 παιδιά και παιδιά το διάβασα κάπου σε ένα αυτό ότι κάθε φορά που είναι τα θεοφάνεια κάπου πάει και βουτάει να πιάσει το σταυρό. Βέβαια. Αυτό πρέπει να το πείτε. Αυτό πρέπει να το πείτε. Τέτοιου παίκτε έχει ο Ολυμπιακό. Εντάξει. Μπράβο. Πέρα από την ηγέτη. Είναι έτσι, δεν είναι. Εντάξει, το χαρακτήρα του αλίμονο το παιδί, δεν ξέρουμε τώρα. Το ξέρει όλη η Ελλάδα. Από τότε που ήρθε στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έχει μια τρομερή άνοδο και στην Ευρώπη. Αυτό δεν μα έχει πάρει από το χέρι. Κακά τα ψέματα. Εγώ πήγα. Ο παίκτη αυτό ο συγκεκριμένο πήρε τρει τελικού. Με πήγε τρει τελικού. Με πήγε τρει τελικού. Και την έχει φτάσει εδώ που είναι. Σε 4 χρόνια με πήγε τρει τελικού. Εντάξει, αυτό παιδί, αλλά είναι και άνθρωπο και οικογενειάρχη και όλα μετράει και αυτό. Και κλείνοντα, να πω το εξή, παιδιά, και να είστε καλά. Εγώ, Τάκη, δεν με ενδιαφέρει και Άκη αν ο Ολυμπιακός θα πάρει με 30 βαθμούς τη διαφορά. Είναι δεδομένο ποιο θα το πάρει. Εγώ θέλω ο Ολυμπιακός να είναι φορμαρισμένο στο Φλεβάρι, έτσι, να πετάξει έξω την Άντρελεφ. Και άμα το πάρει και με 20 βαθμούς διαφορά, το πάρει και με 10. Στο κάτω-κάτω, α είναι και κοντά μα οι άλλοι, για να μην χαλαρώσουμε εμεί. Μαζί, έτσι καλά το βλέπω, τώρα, δεν ξέρω από... Ναι, ναι, καλά το είπες, ένα λεπτό, καλά το είπες, αλλά εγώ το είπα, γιατί στα τελευταία 5 χρόνια Ολυμπιακός, το παίρνει το πρωτάθλημα με 20 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, από τον Παναθηναϊκό παράδειγμα.
Καταλαβες. Κάθε χρόνο. Και ο δεύτερος. Κάθε χρόνο. Ναι. Τα κιάλια. Κάθε χρόνο. Εμείς γι' αυτό το είπαμε μαζί, συμφωνώ και εγώ. Δηλαδή, μας γίνει και αυτός ο σκοπός. Το άλλο, όσο να είναι, είναι ένα κίνητρο σοβαρό, έτσι, και για μας και για τους παίκτες μας. Γιατί, μην ξεχνάς, όταν έχεις και 20-25 βαθμούς διαφορά, μπορείς να τους πεις τώρα τους άλλους. Τα είδαμε και άλλες χρόνιες, τα έχουμε δει. Τα έχουμε δει, ακριβώς, τα έχουμε δει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, να φτιάξει την ομάδα, να τη φορμάρει εκεί που πρέπει το Φλεβάρι, να μπει μέσα, να κουκώσει την άδεια, να την πετάξει έξω και να προχωρήσουμε. Τώρα θα είναι με 10 βαθμούς το πρωτάθλημα, ξέρω θα το πάρω, το κατέχω και να σου πω και κάτι άλλο. Όλα αυτά που ακούγονται, αν έχει, να μην το πω ζωντανά, η κάθε άλλη ομάδα, ας βγει μπροστά, ας παίξει και μετά να μιλάει. Σωστό. Ναι, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Εγώ αυτά ήθελα να σου πω, παιδιά. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Μπράβο. Μπράβο, Κώστα. Να σε καλά. Και... αυτά, νομίζω και... μιλήσαμε πολύ καλά. Σε καλά, παιδιά. Μια χαρά τα πες, Ντίνο. Τα είπαμε. Τα είπες, μάλλον. Ντίνο, Κωνσταντίνο. Και πάλι ξαναβάζω αυτό το ερώτημα προς όλους τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Πείτε ότι εσείς είχατε το ρόστερ του Ολυμπιακού. Έτσι, θα σας άρεσε με το ρόστερ που έχει η ομάδα σας τώρα, έτσι, να το έχει ο Ολυμπιακός, να χάνατε το πρωτάθλημα. Με αυτή την ομάδα που έχει ο Ολυμπιακός τώρα. Πες ότι ήταν δικιά σας ομάδα, σας άρεσε να χάσει το πρωτάθλημα από τον οποιοδήποτε. Πώς θα σας φαινόταν, μάλλον, και δεν σας άρεσε, πώς θα σας φαινόταν. Πάμε. Ναι, καλησπέρα. Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη. 29 σερί λέει Μπενφίκα, 28 η Δυναμό Ζάγκρεμπ, 25 η Σέλτικ, 22 η Ετχόβεν. Εντάξει, πάει, είναι στατιστικά κατά του, είναι επίσημα. Εντάξει. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Εμπρός. Πάμε σ' άλλο. Το είδες κάτι μέσα. Εντάξει. Εμπρός. Η Ρεάλ έχει 15 νίκες, η Μπαρτσελόνα έχει 16, ο Ολυμπιακός 17 μεθαύριο, η Ίντερ 17, η Αϊτχόβεν 22, η Σέλτικ 25 σερί νίκες. Εντάξει. Θα το δούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Μπορώ να συνδεθώ. Τι θες. Θα συνδεθώ στην εκπομπή. Συνδεδεμένος είσαι. Μικρός. Καλησπέρα. Είσαι μικρός όμως. Πόσο χρονών είσαι. 17 χρονών. Πάρτον. Όχι, 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 φίλε μου, με τον μπαμπά. Και... άλλο, να ήταν το τηλέφωνο απλό, συμβατικό. Κάτσε, από τα 17 είναι και πάνω, έχει. Μην πειράζει, να παίρνουν οι μπαμπάδες του 17, που να δουλέψω, δεν δουλεύουν οι μεγάλοι. Όχι, εμείς από... ναι. Καλησπέρα. Sorry, φιλαράκο, μα μας στεναχωρήσαμε, εντάξει, είναι η τακτική μας σας. Καλησπέρα. Ρε παιδί μου, και να έχει και κάτι να πει το άδεκα. Πάντα έχουν να πούνε όλα τα παιδιά, μην υποτιμάς την νεολαία. Πάντα έχουν να πούνε, να μας τα πούνε κάτι ιδέα. Εντάξει, δεν ήθελα να το πω έτσι. Ναι. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά. Ταρζάν από Γαλάτσι. Πώς. Ταρζάν από Γαλάτσι. Ταρζάν. Ναι, αγγιτής. Ναι. Ο Ταρζάν. Ωραία, πάμε. Έλα, Ταρζάν. Έλα, γελάς. Έλα, τι Ταρζάν. Έλα, βρίσεις. Κάτι Ταρζανιά σου, κάτι να έλα. Κάτι Ταρζανιά σου. Πήγαινε, βρες τη Τζίτα. Πες, άστα να πει. Από ζούγκλα παίρνεις. Ναι, από εκεί. Έφυγε. Αφρικά, πίπολη. Ο Ταρζάν. Πώς τη λέγανε την κομμένα του, Τζέι. Η Μαρία. Τι Μαρία. Ποια Τζέι, μωρέ. Τζέι, ρε τάκι. Ποιος. Τζέι. Μαρία. Στη ζούγκλα, Μαρία. Ναι, γιατί. Ωραία. Μαρία. Να σου καλώσω εγώ αρτήρι. Τι Τζέι, πού σου. Η Μαρικό. Η Τζέι ήταν. Μα, ναι. Ναι. Μπορεί. Η Μαρία. Δύο εγκόμενες είχε. Ο Ταρζάν ήταν εδώ, τώρα άλλοι κι άλλοι. Ρίγομαι και μια Μαρία. Εδώ άλλοι κι άλλοι, ρε, και έχουν δύο και τρεις, τώρα Ταρζάν. Ναι. Που ήταν και όλη τη μέρα η Μίγκη. Τζέιν, Τζέιν είπες. Τζένι ή Τζέιν. Τζέιν ετάκι. Κολλήσουμε μετά από την κόμμα του Ταρζάν. Σε ποιο, στον Αμαζόνιο και στον Ταρζάν είχε μια... άλλο στο Αμαζόνιο. Είδες. Το είχα διαβάσει στο Μπλεκ. Αυτός εδώ είναι του Ρεσί ο Ταρζάν. Αυτός ήταν στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας. Στα δέντρα αυτός εδώ που εκεί πήρε. Δεν έχει νομίζω. Τι δεν έχει, ένα λιοντάρι ήταν, είχε πάθει. Εμπρός. Το λιοντάρι. Ακτινογραφία, το θυμάσαι. Είχαν ένα λιοντάρι εκεί στο. Τι λιοντάρι. Έβλεπε κάτι κατάκια και κρυβόταν. Μπράβο, ωραία. Τι είναι, βραχνιασμένα.
Σουρωμένος. Εμπρός. Όχι, παιδάκι. Έλα, φίλε μου. Κυριακή, μάγκες, μην ξεχνάμε. Γιορτή και σχόλια. 7.30 ώρα. 17η νίκη του Ολυμπιακού, να είμαστε κοντά να τη δούμε, να σπάσουμε το ρεκόρ του Σόλι. Μπάσκετ παίζουμε το Ρέθιμνο, στο Ρέθιμνο, Σάββατο. Ναι, αύριο. Αύριο. Αύριο ή Κυριακή. Αύριο. Κυριακή, μπράβο, ναι, Κυριακή, Κυριακή, Κυριακή το μπάσκετ. Πήγε η αποστολή του Ολυμπιακού μετά τη Μαδρίτη. Κατευθείαν. Ναι. Μαδρίτη, παίζαμε. Πού παίζαμε. Βιτόρια. Πού είναι αυτό. Δίπλα, πιο κάτω. Τι δίπλα, Ρετάκη, Βιτόρια είναι πάνω, στους Βάσκους, σαν Σεμπαστιάν από εκεί δίπλα. Ναι, 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 ναι. Τέλος πάντων και πήγαν κατευθείαν στην Κρήτη, οι παιχταράδες του Ολυμπιακού. Ναι, τι να έρθουν στην Αθήνα, στον Πειραιά. Και μπράβο στη δίκη του Ολυμπιακού που τους διευκολύνει, δεν τους φέρνει Αθήνα, Πειραιά, εδώ ξανά. Υπάρχει και αυτό. Και στον Μπουρούση και κάνει πρόταση, να ξέρεις πάντως, η διοίκηση και του λέει, έλα, μα θέλεις, έλα μαζί μας, να μην ταλαιπωρηθείς. Και καλά, μπράβο και σε αυτό. Μπράβο και στον Μπουρούση που δεν πήγε. Μπράβο και στον Μπουρούση. Εντάξει, όχι, τη μάχη δεν πήγε. Εντάξει, το θεώρησε. Δεν ήθελε, ναι, ναι. Ρε, εδώ το ψάχνουν να βρουν την τρίχα, την κάνουν, πώς τη λένε. Ναι. Εμπρός. Εδώ έλεγαν άλλα. Εμπρός. Γεια Αστάκη, ο ακούς. Πάμε σε άλλη γραμμή. Είναι και ο Άκης εδώ. Εντάξει, εγώ δεν παρεξηγόμουν. Όχι, δεν πάρα. Αλλά ήταν, ναι, είχε θράσεις. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα. Τι ακούς, κύριε Άδειο. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα σου. Καλησπέρα. Μια χαρά. Με λένε Σοφοκλή. Είμαι ξαδερφός του Αλέξανδρου. Τι, μίλησες. Σοφοκλής και είσαι. Ξαδερφός του Αλέξανδρου. Ξάδερφος του Αλέξανδρου. Ναι, το θυμάσαι. Το μεγάλο Αλέξανδρο. Ποιο, τον Αλέξανδρο Πετρίδη. Όχι, τον Αλέξανδρο, ρε. Την Αλέξανδρο, δεν το θυμάμαι. Πλάσου. Δεν το, χαμήλωσε το λίγο να το ακούω καλύτερα. Ποιον. Τον Αλέξανδρο. Τον Αλέξανδρο δεν το θυμάμαι, εγώ. Θυμάσαι τον κανένα. Τον Κερβάλα μου θυμάμαι. Κανένα Αλέξανδρο, θυμάσαι, ούτε εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει, κάποιοι άλλοι και ένας εξάδελφος που δεν το ξέρουμε, δεν πειράζει. Μίλας σαν εξάδελφος του Αλέξανδρου. Ωραία, πάμε εξάδελφος του Αλέξανδρου. Πάει, έφυγε. Σε μια ταβέρνα που είχε μια ταβέρνα που τον είχα δει. Και όντως, Αλέξανδρο δεν ξέρουμε κανέναν. Εγώ τουλάχιστον. Είχε μια ταβέρνα στο Ολυμπιακό. Ο ξάδελφος του Κώστα. Έτσι λίγο ήταν η ταβέρνα, ναι. Α, εμπρός. Καλά, εσύ Ζάκη, θα είναι και. Γεια σου, Άκη, γεια σου, Τάκη. Γεια σα. Αυτό είναι μεγάλο σε ηλικία. Όχι, α, εκεί είμαι από Σάμο. Ναι. Σάμο, πόσο χρόνο είσαι. 17. Έλα, λέγε γρήγορα. Έτσι και πήγα. Από 17 που ήταν και Ολυμπιακό, τον κόψαμε. Ναι, όχι, λέμε ότι μου καλή χρονιά, καλή χρονιά. Ρε, μην λέτε 17, αλλά μου λέτε 18. Ψυχή τα παραδέσει του. Εμπρό. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, έλα. Καλησπέρα. Μ' ακούς. Σ' ακούω, πολύ αυστηρός είσαι. Ε. Πολύ αυστηρός ακούγεσαι. Περίμενε, μ' ακούς τώρα. Σ' ακούμε. Ναι, ακούμε. Τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά, μια χαρά. Ο Φιρμάνο είμαι. Ο. Ο Φιρμάνο. Φιρμάνο. Φιρμάνο, ναι. Ένα άτομο. Φιρμάνο. Ένα ναι, άτομο. Ο Φιρμάνο, ο πυροσβέστης. Πυροσβέστης. Ωραία. Είναι κάτι δηλαδή, είσαι είμαι κάπου... Είμαι Παναθηναϊκός. Ναι, είσαι εξακουστός Παναθηναϊκός, δηλαδή να ξέρουμε, ας πούμε, γιατί το Φιρμάνο έτσι έχει... Τέλος πάντων, ναι. Να ρωτήσω, πριν είδα το Τάκη και νόμιζα ότι έλεγε μίξα ή λάφκα. Όχι, ρε, τη μίξα την τρώτε εσείς τη δικιά σας. Έλα, εσείς, καταρχήν είσαστε και συχαμένοι. Καλά κάνουν και σας χαίρονται μερικούς όλη η Ελλάδα. Μέσα στα ρεψίματα, με αυτά, μέσα στα απόβλητα. Πάμε σ' άλλον. Είδες που τον άκουσα. Το Σαλιγκάρι πώς το λένε στην Κρήτη. Χοχλιό. Λοιπόν, να σας πω κάτι τώρα. Μου λέγε ένας φίλος κρητικός, ολυμπιακός άρρωστος πριν χρόνια, που νευρίαζα εγώ στην εκπομπή και έλεγα να τους βάζω τους κάποια... Μου λέει, δεν θα τους λες έτσι. Θα τους λες και είχε δίκιο. Ο Κοχλιός, ο Σαλιγκάρι δηλαδή, ας το καβούκι του.
άμα δείτε το σαλιγκάρι πώς σέρνεται και τι υγρό βγάζει και αυτά τα αυτό, έτσι είστε εσείς πάνω εκεί. Σαν σαλιγκάρια. Με το... Καταλαβαίνετε. Όχι, αυτό πάνω όπως θέλει. Εδώ έχουν πει άλλα κι άλλα. Το σαλιγκάρι. Αυτό θέλω, αυτό, αυτό. Εντάξει, το είναι πολύ. Ναι, μόνο το καταλάβατε. Σαλιγκάρι έχει νοημοσύνη. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Όχι, το, αυτό το υγρό που το υγρό, να ναι, σέρνεσαι ναι, που είναι, και ναι. να βγάζει αυτά, έτσι την πάμε. Ναι, και το γλιώδε. Ναι. Γιατί άμα σα πω, Αϊκίχου παράδειγμα, δεν θα το καταλάβετε, ή το Αντέγα, πάλι δεν θα το καταλάβετε. Ενώ αυτό ελπίζω να το καταλάβετε, τι είστε εσεί οι άνθρωποι. Τι επίπεδο. Αν όχι όλοι, βέβαια, όχι όλοι, αυτοί που μπαίνετε μέσα με τα ρόπαλα, με τι μάσκε, ειδικά αυτοί, είστε έτσι. Καλησπέρα. Αυτός ήταν πολύ σκληρός στο τηλέφωνο, ρε, φοβηθήκαμε. Ναι. Σάκη, πώς τον είχε, ναι. Εμπρός. Γεια σου, Μάνο. Γεια σου, Άκη. Γεια σου, φίλε. Κώστας από Λάρισα. Φώτης. Πώς, Φώτης. Κώστας από Λάρισα. Κώστα. Έλα, Κώστα, πάμε. Λοιπόν, άκου, άκουσα στις ειδήσεις. Καμπλήστε μου. Ότι έφυγε ο Βλαχοδήμος από Ολυμπιακό και πήγε Παναθηναϊκό, είναι αλήθεια. Άκου. Καταρχήν, άσε τις ειδήσεις. Για να φύγει... Έχει φύγει 3 χρόνια από τον Ολυμπιακό. Έχει φύγει, τον έχουμε 4. Αποδεσμεύσει 2-3 χρόνια από τον Ολυμπιακό. 4. Από εκεί και πέρα, άκου. Για να ξέρεις και κάτι που δεν το λένε οι ειδήσεις. Αν δεν δώσει 300.000 η οποιαδήποτε ελληνική ομάδα στον Ολυμπιακό, δεν βλέπει Βλαχοδήμο με τίποτα. Ευχαριστούμε, Κώστα, προς ενημέρωση. Και έχει φύγει από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός έχει πει ότι ήρθα σε συμφωνία και μπορούσε να ανακοινώσει την απόκτηση. Γιατί δεν ανακοινώνα την απόκτηση. Και έχει... Βλαχοδήμου. Και ήθελε να την κάνει και ο Βλαχοδήμος και κάνα χρόνο πριν πήγε να κάνει πάλι τέτοια τρίπλα, έτσι, μέσω Βελγίου. Έχουν γνώση οι φυλάκες. Και να σας πω και κάτι, πες ότι πάνε όλα καλά και δεν πάρετε αυτόν τον παίκτη. Θα μετανιώσει την ίδια ώρα. Όχι, μια χαρά είναι. Εγώ για ποδόσφαιρο. Για ποδόσφαιρο, δεν λέω. Για να του φτιάξει το δεύτερο. Γιατί έχουν όλου του άλλου και του μαγαρίσει ο Βλαχοδήμο. Ναι. Πάρτε τι θέλετε. Πάρτε το. Και ελάτε. Δώστε τα λεφτάκια που πρέπει. Πάρτε και ελάτε. Ελάτε να παίξετε τώρα εδώ. Άκου τώρα. Στο Καραϊσκάκι θα παιχτεί ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το μαρτύριο. Το σίγουρο. Ναι, άκου. Και επειδή είναι σίγουρο, είναι και σίγουρο μαρτύριο αυτό. Θα παιχτεί ποδόσφαιρο, χωρίς διακοπές, χωρίς κουκουλοφόρους, χωρίς φωτοβολίδες, ευθείας βολής, καμπύλης βολής. Ούτε καπνογόνα, τίποτα. Κανείς δεν πρόκειται να σας πειράξει. Θα μπείτε μέσα να παίξετε ποδόσφαιρο. Θα έρθείτε. Στην πλώρη μας, θα πέσετε, δεν γίνεται. Φεύγετε από εδώ, την κάνετε από εκεί τη... με τα επεισόδια, με κάτι τρίπλες, κάτι τέτοια. Θα αναγκαστείτε να παίξετε ποδόσφαιρο. Για να σας δούμε. Ελάτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκη, καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα. Δημήτρη από Χαϊδάρη, Παναθηναϊκός. Πώς, η πίτσα. Δημήτρης. Ναι, Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη, πάμε. Λοιπόν, επειδή ο Τάκης μου αποδέχεται πολύ αντικειμενικός, έχω εδώ μια εφημερίδα του Γαβρού που λέει ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον Έλληνα Ρονάλντο. Και αυτή τη στιγμή τον Έλληνα Ρονάλντο τον έχει ο Παναθηναϊκός. Τι έχει να πεις. Ποιος είναι ο Βλαχοδήμος. Ναι. Του Παναθηναϊκού. Μπράβο, να χαίρεσαι τον Έλληνα Ρονάλντο. Να σου απαντήσω. Δεν έχει να πει τίποτα. Θα μ' αφήσει. Καταρχήν, έλα σου πω, πού τον έχει ο Παναθηναϊκός. Καταρχήν, ο Έλληνα Ρονάλντο. Ένα λεπτό θα μάθει. Πρώτο λέει ψέματα. Δεν έχει αποκτήσει κανένα παιδί. Για να πάρει τον Έλληνα Ρονάλντο, όπω τον έλεγε εσύ. Και όπω τον έκανε πριν 5 χρόνια. Δεν τον έλεγε. Όχι, να διευκρινίσω. Ούτε τον Έλληνα δεν μπορεί να πάρει. Ούτε τον Έλληνα. Μπορώ να απαντήσω. Μπούτα, θα απαντήσει ένα λεπτό. Ρε, να διευκρινίσω κάτι. Κάποιε αλλού. Λοιπόν, δεν έχει πάρει κανένα. Πρέπει να δώσει 300.000 για να πάρει αυτό. Πε τα εκεί. Λοιπόν, άκου τώρα. Όταν ο Ολυμπιακός τον πήρε από την Ξάνθη, για εκεί ήταν αυτό ο παίκτη. Αυτά έδειχνε τότε. Μετά. Α, τότε έδειχνε. Κάτσετε. Μετά πέσαμε έξω κι εμείς και η αξία του παίκτη. Ούτε ο ίδιος έκανε προσπάθεια να κάνει κάτι για να μείνει στον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε, δηλαδή και εγώ παράδειγμα, μπορεί να πήρα, ας πούμε, τον Πάρτο παράδειγμα για εξτρέμ που τον βλέπαμε τι παίχτης είναι και να τον πήρα και να λέω τι παιχταράς είναι και να έρθει στον Ολυμπιακό και να μην παίζει καλά. Οπότε, ό,τι είπα ήταν βάση αυτά που είχε δείξει μέχρι τότε πριν έρθει στον Ολυμπιακό, φίλε. Και σύμφωνα με την εξέλιξη που έδειχνε ότι θα είχε. Έτσι. Έτσι.
Καταρχήν και για να κλείνουμε, μη χαίρεσαι, δεν έχει πάρει κανένα Έλληνα Ρονάλντο, κανένα Τούρκο Ρονάλντο, κανένα Ρονάλντο. Έτσι. Ναι, οι εφημερίδες είναι για να σου λένε. Άλλο αυτό. Οι εφημερίδες είναι για να σου λένε ότι έχει πάρει τον κάθε Ρονάλντο. Όλες οι εφημερίδες. Δεν ξεχωρίζω εγώ. Από εκεί και πέρα να έχει το μυαλό και εγώ, αν θέλει, σαν οπαδό, σε βοηθάω και σου λέω ότι για να έρθει ο συγκεκριμένο, να πάει ο συγκεκριμένο παίκτη στον Παναθηναϊκό, έτσι. Πρέπει να δώσει και 300 χιλιάρικα όπως και κάθε άλλη ελληνική ομάδα που μπορεί να πάει ο παίκτης αυτός, ο συγκεκριμένος. Υπάρχει συμβόλαιο, όρος στο συμβόλαιό του. Εσύ ότι μέχρι το 16-17 δεν μπορεί να πάει σε άλλη εσύ ομάδα. Εσύ με τις μεταγραφές που κάνει ο Παναθηναϊκός θα σας αρέσουν, ναι. Όχι, μόνο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όχι, αυτό που ρωτάω εγώ θα πεις. Σ' αρέσουν, ναι. Στα Θεοφάνεια, ούτε είναι το. Ναι, έπεσε ο καρακούν, έλα, βλάκε, έλα. Είσαι βλάκα. Ρε, πόσο έχει. Κρίμα, ρε, έτσι, κρίμα. Όχι κρίμα. Ρε, κρίμα. Να σου πει την ώρα, κρίμα, άκουσα σου πάκι. Γιατί πάτε κάτι ζώα σαν και σένα και ψηφίζετε και παθαίνουν με καταστραφή οι υπόλοιποι. Γι' αυτό λέω κρίμα. Αυτό ξαναπέστε. Μόνο από εδώ καταλάβετε για αυτούς που μας κυβερνάνε. Μόνο από αυτούς που τηλεφωνάνε θα καταλάβετε και από αυτούς που κυβερνάνε. Πάμε σε διάλειμμα. Γιατί και ποιοι ψηφίζουν. Ναι. Πάμε και σε διάλειμμα. Ευχαριστούμε για, να πούμε για τους χορηγούς μας. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς που είναι δίπλα μας. Και από εμάς και καλή χρονιά τους πρόεδρες. Τα μπράδες, καλύτερες καφές του Πειραιά και όχι μόνο. Τα μου κάνεις. Ναι, πρέπει να τους πούμε όλους. Όταν απομονώνεις ένα πρέπει να τους πούμε. Το Γιώργο τον Κοκοβίνο με τα φοβερά ταξίδια του Μπαχάμες. Το Σταύρο με το... στο Motor France, ναι. Και τον Άκαρο. Τα καλύτερα γλυκά, τα Μερσί εκεί Ρόμ Πολυτεχνείου. Τη Money Save την κάρτα. Έχουμε, ναι. Και τους άλλους, μπορεί να τους πούμε πιο μετά. Ποιοι είναι. Το φούρνο, το φούρνο. Το φούρνο, ξεχάσει το άλλο. Το άλλο το... η μπουτίκ του Ολυμπιακού φοβερή. Το μπάσκετ. Του μπάσκετ. Ποιον έχουμε αδικήσει, λέγε ρε Φλόρ. Μόναζερ. Την κρυφή στα καλύτερα ταξίδια. Ναι, μαζί με τον κόκκινο. Σε βλέπει τι είσαι, σου λέει εκεί θα πας. Ναι, όντως παιδιά αυτό το βλέπουν. Δηλαδή πάει ένα ζευγάρι και λέει πού να πάμε τώρα να δούμε. Για εκεί είσαι, σου λέει. Ναι, και λέει ξέρω εγώ πηγαίνετε στο Λίβανο. Τι ζευγάρι τσικανιστές. Γιατί δεν είναι. Τι θα πάρεις στο Λίβανο ρε τάκη. Και ας πούμε ξέρω εγώ Συρία. Συρία λέει. Ναι, Συρία ρε. Θέλουν να δουν αρχαία εκεί είναι αυτά. Τι να δουν αφού τα έχουν κρεμίσει. Τον ήλιο ρε εκεί. Ποιον ήλιο, ο ήλιος είναι στην Αίγυπτο. Α, ωραία. Πήγαινε Αίγυπτο. Ρε, τι μανία με τα όλα, με τα... να πάνε να δώσουν τα λεφτά αλλού που δεν σε πιέει πολύ. Ωραία, πού να πάνε, ωραία. Πήγαινε κάπου σε ένα ωραίο ξενοδοχείο. Ναι, εντάξει, Μαλβίδες. Μαλβίδες. Α, μπράβο. Α. Τι. Το φίλο σου, το Παπαφάγο. Ναι. Το. Ότο. Ο Παπαφάγος, ο φίλος μας. Ριμπίν. Το Ριμπίν. Ναι. Το αυτοκίνητο βάφει τέλειο. Καινούργιο, κουτί. Το έχεις τρακάει, το έχεις κάνει μαλλιοκούβαρα. Παράδειγμα, σαν του James Dean το αμάξι έχει γίνει. Ε, κάτσε και το φτιάχνει, άκη, το φτιάχνει. Του Mr. Bean, πες. Του James Dean. Ναι, ξέρω, που είχε τυπώσει, που είχε στους λόφους. Ρε, αυτός ο ηθοποιός που σκοτώθηκε. Στο Los Angeles, στους λόφους, σκοτώθηκε. Ναι, το αμάξι το θυμάσαι. Πέναγα, με το μηχανάκι, δεν το θυμάμαι, εκεί ήμουνα. Κατέβαινα εγώ με το μηχανάκι. Άσε με, σου λέω μου τα θυμίζεις. Ναι. Λοιπόν, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Μια άποψη λέει για τον Μπερμπάτοφ, Βλαχοδήμο και Μάτζιο. Ναι. Πες την. Ο Μάτζιος με διαφορά ο καλύτερος παίκτης. Από αυτούς τους τρεις. Ο Μπερμπάτοφ παλιά. Για τώρα μου λες. Last time. Για τώρα λες. Βλαχοδήμος το δούμε, μακάρι. Μακάρι το παιδί. Για τον κάθε παίκτη, αλίμονο. Μακάρι να είναι ο κάθε παίκτη στα καλά του, να παίζει εκεί με την ομάδα του. Για μένα πήγαινε στην Ξάνθη εκεί που είσαι και... Ρε, ας τις εντολές, ας πάει όπου θέλει. Ρε παιδί, μου ρωτάει τη γνώμη μου, άνθρωπος. Ναι, α, ναι, εντάξει, συγγνώμη. Στο Καραϊσκάκι λέει σε κύριοι ότι ψάχνουν τα παιδάκια στις πόρτες σήματων, δηλαδή όλοι τους ψάχνουν. Δεν είναι μόνο τα παιδάκια και τους μεγάλους. Καλά, είναι υπερβολή άμα είναι παιδάκια, Άκη. Είναι υπερβολή άμα είναι 5 χρόνια και το ψάχνουν. 5 χρόνια, εντάξει. Δεν μπορεί. Ξέρω, άμα είναι και μεγάλο. Και εκεί πάει τώρα με τον πατέρα του, τι είναι. Εντάξει. Το παιδάκι τώρα του τζικαντιστή. Πάντως έχει δίκιο κατά κάποιο τρόπο, αλλά και οι άλλοι θα παρακάνουν σαν παιδιά από 5-6 χρονών. Έχετε δει, λέει, πόσες απομιμήσεις εκπομπών σαν τη δικιά σας έχουν κάνει άλλες ομάδες. Πόσο καιρό έχουν κρατήσει. Μας λένε καλή χρονιά. Μια και το είπες φίλε μου, να πούμε ότι από το 2000 μέχρι το 16, 15, ας το 16 ακόμα, τέλος 15 να πω.
15 χρόνια, άμα αφαιρέσουμε 3 χρόνια που δεν βγαίνανε. 12. Τώρα που δεν λέμε, υπάρχει αυτό. Τώρα που λέμε και για ΦΕΗ και ευκαιρία, καλά που το θυμήθηκα με το μήνυμα αυτό, υπάρχει ένα προφίλ με το όνομά μου, Άκης, έτσι, Βαρδαλάκης, είναι ψεύτικο. Όσοι μπορείτε, καταρχήν είναι για να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είμαι εγώ, το δικό μου το προφίλ το ξέρετε. Πώς είναι. Όλα τα άλλα είναι ψεύτικα. Και εγώ έχω καμιά δεκαετία. Και όπου όταν μπείτε, κάντε το αναφορά. Α, και άμα μας ακούει, αν δεν το έχεις κατεβάσει μέχρι αύριο, τα έχουμε άλλα. Ναι. Σφαγανάκι. Τα έχουμε άλλα, κατεβείς από εκεί που πρέπει. Μία έτσι, έτσι. Θα μπορεί να αντιπροσωπεύει κανένα. Βέβαια. Κανείς κανέναν. Από τη στιγμή που δεν είναι ο άλλος. Και τι βλακία είναι αυτό που κάνουν. Όχι, έχουν το σκοπό τους. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχουν το σκοπό τους. Μπορεί να γίνεται και προπαγάνδα. Να λέω εγώ, να φαίνομαι ότι γράφω, να λέω γαμώ τον τάδε παίκτη. Και να λέω υπό Άκης, γαμώ τον τάδε παίκτη. Για να μπουμπούλα, άσε σου λέω κιόλας. Βρε, θα σε βρούμε. Θα σε βρουν αυτοί που πρέπει. Εμείς δεν θα βρούμε τα ηλεκτρονικά. Θα σε βρουν αυτοί που πρέπει, που είναι η δουλειά του να σε βρούνε. Έτσι. Λοιπόν, η ημερολόγια της 37 θα βγουν φέτος, δεν το βλέπω φίλε. Ο Ολυμπιακός θα τερματίσει άτητος στο top 16. Ναι, σωστός. Φίλε μου. Πάμε στους επόμενους. Και στο ποδόσφαιρο άτητος. Παντού. Πάμε στους επόμενους. Τι. Περιμένουν οι φίλοι στις γραμμές. Εμπρός. Έλα φίλε μου. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Λίγο, ναι. Γεια σας. Γεια σου, γεια σου. Ονομάζομαι Παύλος ο περπατητής, γνωστός. Περπάτα Παύλο, keep walking. Γεια σου Παύλο μου, keep walking. Περπατητή. Πάμε. Στο επόμενο, έλα φίλε μου. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Δημαρτσινίδης Νικήτας από Ρέντι. Νικήτας. Ναι, ναι, μάλιστα. Έλα Νικήτα. Όσο για το άλλο που λέγατε, το ότι... Τι ομάδα είσαι, Νικήτα? Πείτε μου. Τι ομάδα είσαι? Αεκτής. Πες τώρα, Νικήτα μου, και εσύ. Να ξέρω. Όσο για το άλλο που λέγατε, το ότι αν αλλάξουν μόνο οι παίχτες, αλλά παραμείνουν οι ομάδες. Ναι. Ήρκες. Ναι. Όχι, πες μου εσύ πώς το βλέπεις. Άστο το λέγαμε εμείς. Εσύ πώς το βλέπεις. Εγώ πώς το βλέπω. Ναι. Το βλέπω το ότι αυτό που λες βασικά δεν μπορεί να γίνει. Λέμε ρε παιδί μου, δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Άμα το σκεφτείς μόνο, ναι. Θα το θεωρείς πολύ γελίο. Ποιο είναι γελίο? Γελίο είναι να έχει ο Ολυμπιακός παίκτες της ΑΕΚ. Αν θέλουμε να φέρουμε ένα γελίο στο όλο παράδειγμα, είναι αυτό. Ναι, δεν λέω ότι έχεις άδικο, σωστό είναι, ναι. Αυτό που λες. Ναι, άλλο σου λέω, ρε, εσύ, εγώ κατάλαβες πως το έθεσα το ερώτημα. Σε ακούω και ξύπνιο παλικάρι. Πώς το βλέπεις εσύ? Θα σου άρεσε αν είχες δηλαδή, την ομάδα που έχει ο Ολυμπιακός να την νίκες εσύ και να κάνεις το πρωτάθλημα από την ομάδα που έχει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, π.χ. ο ΠΑΟΚ, αυτές τις ομάδες? Ωραία, αυτό ήταν το ερώτημα. Μου είπε ένα παιδί να ανοίξει στο τέτοιο, το στόμα σου να σε χέσω. Σου το αφιστόπε το παιδί. Δηλαδή, άμα σου πει το παιδί να ανοίξει το στόμα σου, εσύ να στον εβάλω. Λοιπόν, να μιλήσω κι εγώ. Τι θα κάνει, Θεέ, ό,τι σου λέει το παιδί. Σ' άφησα και μίλησα, να μιλήσω κι εγώ. Προ το παρόν. Άμα σε μπουκώσω εγώ, δηλαδή. Και εγώ θα το λέω εγώ, δεν θα μου το πει κανένα παιδί. Εσύ έχει ανοίξει τον κόλο σου και σε χύνουμε εμεί. Οι Ολυμπιακοί. Άστο να μάθω τον κάθε βλάκα. Έλα, πες. Τι έχουμε τίποτα. Α, αυτό. Καλησπέρα. Αυτό. Μα αυτό δεν μιλάγα κι εγώ τόσο. Ένα μέχρι εδώ πέρα στην άκρη. Αγόρι. Είπες την αηδία σου. Αγόρι. Πάλι, καλά το πήγε. Τη δικιά μου την πραγματικότητα. Έτσι είναι η ομάδα σου. Πάμε, έλα. Άστο. Από τον Ολυμπιακό. Χρόνια τώρα. Το παραδέχτηκε κιόλας. Σου λέω το μόνο γελίο που μπορεί να είναι. Το παραδεχτήκε. Και είπε δίκιο. Και σκέψου να δει τι. Και αφού και το νου του. Τα μπουκιατσί. Που του είπε το παιδί. Να ανοίξει. Αυτό έχετε τα δύο κεφάλια για να προλαβαίνετε. Σα το έχω πει. Πάμε, πάμε, φωτί μου. Πάμε. Καλησπέρα. Μέσα από την αηδία σου πήρε τηλέφωνο να πει την αηδία σου. Τώρα έχει. Παρασκευή βράδυ. Ναι, Παρασκευή βράδυ. Στον άλλο το φίλο σου. Μπράβο, ωραία μαγιά. Παρασκευή βράδυ. Σα είπα, εσεί οι βλάκε μα καταστρέψατε που πάτε και ψηφίζετε. Αυτά είναι. Έλα, τέκι μου, έλα. Καλησπέρα, φίλε μου. Ναι, παιδιά, καλησπέρα. Γεια σου. Ο Γιάννη από Νέο Κόσμο είμαι, Ολυμπιακό. Καλή χρονιά, σα εύχομαι. Επίση. Πήρα βασικά να πω για την κάρτα αυτή, την περίφημη κάρτα φυλάκου, ρε παιδιά. Ναι. Και πιο πολύ θέλω να απευθυνθώ στους άλλους, παίρνουν τηλέφωνο, τους Παναθηναϊκούς, τους ΑΕΚτζίδες,
Αντί να κοιτάξουν καταρχήν τα χάλια των ομάδων του, που ασχολούνται με την μπάσκετ μας. Τέλος πάντων, αυτό το παραβλέπουμε, μας ζηλεύουν, εντάξει. Έτσι. Είσαι, ανακουφίζεται. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα που πάρα μας ακελώσουν όλους. Τους θέλει ο Μαρινάκης. Όχι, όχι, κοίτα. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Όλοι οι οπαδοί όλων των ομάδων σε αυτό έχουν αντιταθεί και έχουν κάνει και αγώνες. Έτσι. Το ξέρω, το ξέρω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μια γενικευμένη, κάτι πιο γενικευμένο, ρε παιδί. Μα δεν υπάρχει. Αυτό τώρα για να καταλάβεις, Γιάννη, τι παίζεται, είναι. Καταρχήν είναι αντισυνταγματικό, είναι ρατσιστικό. Δεν γίνεται να διαχωρίζεις τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Είναι ένα θέαμα, έτσι. Το ποδόσφαιρο, είναι ένα θέαμα, όπως είναι ο κινηματογράφος, ναι, όπως είναι το θέατρο. Όπως είναι ψυχαγωγία. Ναι, είναι ψυχαγωγία. Δηλαδή τι γίνεται. Σου λέει, επειδή αγαπάς το ποδόσφαιρο, είσαι καταδικασμένος. Ακριβώς. Σε ταλαιπωρία. Πρώτον, μου βγάλουν μια κάρτα συνεφή που λέει ο λόγος. Σου λέω και αθώα να είναι η κάρτα, τελείως. Εγώ σου λέω ότι είναι αθώα. Μια ζωή φακελωμένους να μας έχουν, έτσι. Ναι. Άλλο, εγώ σου λέω ότι είναι αθώα. Με ποιο δικαίωμα, καταρχήν το ξέρεις ότι αποτρέπει τον αυθορμητισμό. Δηλαδή να πας αυθόρμητα στον γήπεδο. Βρεθήκαμε ρε παιδί μου, είσαι εσύ, έχεις δύο καλεσμένους. Την Κυριακή τρώτε. Τρώτε ένα φλάς μετά το φαγητό, λες πάμε γήπεδο, παίζει Ολυμπιακός ή οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι, δεν μπορείς να πας. Πρέπει να έχεις δώσει τα στοιχεία σου. Κάτσε να καταλάβει τον κόσμο. Έχουμε και εμείς, γιατί μας την έχουν στημένη από ό,τι έχω καταλάβει. Περιμένουν, δεν θα φάνε. Έχει γλάρο. Ελπίζω, 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 παιδιά, ελπίζω. Γιατί είναι. Δηλαδή, αφού με τον Αστέρα Τρίπολης κλειστό το γήπεδο, εμένα προσωπικά μου στήριξε πάρα πολύ, δηλαδή. Άκου, άκου, μα αυτοί οι νόμοι όλοι έχουν γίνει για να σταματήσουν τον Ολυμπιακό. Άλλο που τα κάνουν οι άλλοι πρώτα. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του και η θύρα 7 τους έχει πιάσει κορόιδο. Όλους και τους νομοθέτες και αυτούς που πάνε να. Δηλαδή, τους νομοθέτες που πάνε να κάνουν ένα νόμο φωτογραφικό για τον Ολυμπιακό, περιμένοντας να τα κάνει ο Ολυμπιακός και τα κάνουν τα δικά τους τα παιδιά. Αυτό είναι η επιτυχία. Άκου τώρα, μάγκα. Αυτό είναι η μαγιά της θύρας 7 και του κόσμου του Ολυμπιακού. Που είμαστε μάγκες, γι' αυτό μας δουλεύουν. Γι' αυτό είμαστε μάγκες. Α, μπράβο, αγόρι μου. Και γι' αυτό πάνε να μας βάλουν και σε καρμάνι. Παιδιά, γιατί... σας καλή χρονιά. Και εσένα, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά, Γιάννη. Αυτό τους πονάει, το γεμάτο γήπεδο. Έτσι, ακριβώς. Γεμάτο γήπεδο. Γεμάτο γήπεδο. Καλό βράδυ, παιδιά. Αυτό τους πονάει. Για χαρά. Και να πούμε πάλι άλλο ένα μπράβο σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και ειδικά στη θύρα 7 που είναι πιο θερμόαιμη, έτσι και βράζει το αίμα. Έχω και εγώ καμιά φορά εκεί. Ναι, για πες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Το που έχουμε, τους έχουμε καταφέρει στην παγίδα που πήγαν να μας ρίξουν να πέφτουν οι ίδιοι μέσα. Έτσι. Αυτοί είναι οι μάγκες. Και όχι, μου είπε ο φίλος σου να ανοίξω το στόμα μου και να ανοίξει τον πάτο σου. Και έτσι. Να πω. Αυτή είναι η μαγκιά και αυτά κάνουν οι οπαδοί που αγαπάει την ομάδα τους. Που έχουν, δεν πάνε στο γήπεδο για άλλους λόγους. Το πρώτο τους μέλημα. Είναι πως θα πάει καλά η ομάδα τους. Άμα ο άλλος πάει στο γήπεδο για χίλιους δυο άλλους λόγους, εκτός από το να πάει καλά η ομάδα του, που πολλές φορές δεν κοιτάει κιόλας, αυτά θα έχετε. Γιατί αυτούς τους οπαδούς έχετε. Λοιπόν, να πω και στο φίλο μου τον Χρήστο. Χρήστο μου άντεξα μια ώρα, αλλά ο τελευταίος δεν πήγαινε. Βέβαια έχεις δίκιο που το απάντησα έτσι, αλλά κάποια στιγμή φεύγουν τα όρια. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια. Γεια σου. Μομπάκης Ψωμιάδης είμαι. Έλα ρε, όχι ρε, ντροπή, άσε με ρε τώρα. Ντροπή σου φίλε, άνθρωπο, άσε με, που έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Έτσι, τελείω, ναι. Και κάνεις τον μάγκα σε ένα... Τελείω, τέλος. Τέλος χωρίς τον άνθρωπο που είχε πεθάνει. Σεβαστείτε ρε κάτι. Και μια και το έπεσε αυτό το όνομα. Ρε, έχετε ξεφτυλίσει. Οποιοςδήποτε άνθρωπος καταπέτει. Σεβαστείτε ρε λίγο ρε. Πόσο ξεφτυλισμένοι είσαστε. Τι είναι αυτό το πώς σας έχουν κατατήσει έτσι. Τι έχετε πάθει. Και τι να μιλήσουμε εμείς τώρα για το συγκεκριμένο, ναι, να πούμε. Τι αλλά να πούμε εμείς. Είναι τι κάποια πούμε. Πράγματα αδιαπραγμάτευτα ρε. Πάνω απ' όλα ρε. Γι' αυτό και δεν είστε Ολυμπιακοί. Τι να είναι, μωρέ. Και είστε άλλοι οπαδοί άλλων ομάδων. Γιατί δεν θα μπορούσατε ποτέ να γίνετε Ολυμπιακοί. Πάμε, είναι κρίμα. Με αυτή την νοοτροπία και με αυτά τα μυαλά που έχετε. Δεν σας θέλουμε να πάτε αλλού όπως έχετε πάει. Καλησπέρα. 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 Ναι. Γεια σου, φίλε μου. Άκη, καλή χρονιά σας εύχομαι. Δήμητρα από Εγάλαιο. Φανατική Ολυμπιακός, με τυπόκαλο. Νίκος, Δήμητρα. Θα σας ευχηθώ καλή χρονιά σε εσάς, στις οικογένειές σας, στον πρόεδρο, στην ομάδα μας, στους φιλάθλους. Είμαι περήφανη που είμαι Ολυμπιακός. Έχουμε την καλύτερη ομάδα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι
έχουμε τα καλύτερα στην ομάδα μας και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί φέρνω τα παιδιά μου στο γήπεδο και όντως νιώθουν αυτή την ομαδικότητα που έχουμε. Ενώ οι άλλοι είναι ξεφτύλες. Ξεφτύλες, ειλικρινά. Ξεφτύλες. Και χαίρομαι που έρχομαι στο γήπεδο και δακρύζω που το λέω με 56 χρονών. Έρχομαι από μικρό παιδάκι, με έφερνε ο πατέρας μου και φέρνω τώρα τα παιδιά μου και χαίρομαι για αυτό που βλέπω την ομάδα μας να είναι πάντα γερή και δυνατή. Μπράβο σου Δήμητρα, μας συγκίνησες και εμάς. Μπράβο. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και να τους αγχώνετε. Να τους αγχώνετε. Μας συγκίνησες. Καλή χρονιά σας. Μας συγκίνησες γιατί εκφράζεις έτσι, πώς είναι η οικογένεια του Ολυμπιακού. Τους αγχώνει ο Ολυμπιακός, Δήμητρά μου. Ζέστε. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας, καλά και εσύ. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Αντώνη μου. Γεια σου, Αντώνη, γίγαντα. Σε παίζανε, έδινε, λέει θα το βγάλει. Άργησες, με τον Μπουφάν. Όχι, μωρέστες. Μας είχανε, για ποιο νωρίς να ζεσταίνεσαι. Ω, δεν το είδα αυτό, μωρέστες. Άλλος άνθρωπος. Ναι, όντως, άμα φοράς αυτή τη φανέλα, ξανανιώνεις, είσαι υπερήφανος, είσαι τίμιος, είσαι Ολυμπιακός, δεν θες να κάνεις λαμογιά. Γι' αυτό εμείς οι Ολυμπιακοί, τα 6,5 εκατομμύρια διαλέξαμε αυτήν την ομάδα. Ναι, άμα δεν τα έχεις όμως... Γιατί είναι το DNA μας, ναι, αυτό εμάς. Άμα δεν τα έχεις, σου βγάζεις πιστουράκια. Ναι, βέβαια. Άμα δεν τα έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά και την βάλεις. Αυτή τη φανέλα... Σε αποβάλλει η ίδια η φανέλα μόνη σου, λέει φύγει ο δρόμο. Εμπρός. Δεν είσαι για μένα. Ναι. Δεν ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Επίσης. Ο Θανάσης από Νίκαια είμαι. Ναι, Ολυμπιακός φυσικά. Ακούω καμιά φορά που λένε από Νίκαια άλλη ομάδα και λέω θα είναι Σόγαμπρι. Ναι, Σόγαμπρι. Και Σόγαμπρι. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είδε τα λένε μόνο Νίκαια. Καλά τα λες, Θανάση. Ε. Καλά τα λες. Μια καλά τα λες. Δεν μπορεί να ακούω, αλλά ακούω Νίκαια και λέει άλλος ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, κάτι ΠΑΟΚ, ειδικά ΠΑΟΚ. Τι πάει να πει ΠΑΟΚ, Νίκαια. Ναι, είναι μόρφωμα αυτό, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Σόγαμπρι. Εγώ ήθελα να πω ότι αισθάνομαι πολύ πλήρη σαν οπαδός. Είμαι 50 χρονών καταρχήν. Είμαι χορτάτος. Τα πράγματα εξελίσσονται φυσιολογικά. Γιατί. Θα πάρουμε το double, θα πάρουμε και το άλλο το double και το παρακάτω. Ναι, Θανάση μου, γίγαντα! Καθόμαστε σε μια παρέα να πούμε, μιλάνε, πετάγεται το ένας, πετάγεται το άλλος, ο παρακάτω. Τι να μας πούνε, τι. Δηλαδή όσα έχουν όλοι μαζί, τα λέτε κάθε φορά. Τίποτα, εγώ απλώς τους κοιτάω ειρωνικά να πούμε και περιμένω απλά να τελειώσει η διαδικασία, να ξαναπάρω τον double και πάλι του χρόνου και του ξαναχρόνου και αυτή η δουλειά θα γίνεται συνέχεια. Τι να πω, ξέρω εγώ, αυτό και να πω μια καλή δουλειά. Θανάση, ένα λεπτό. Θανάση. Ένα λεπτό. Θυμάμαι το 10 ναι. Που ανέλαβε ο Μαρινάκης στην ομάδα μετά τον Κόκαλη που ήρθε ο Μαρινάκης εννοώ. Μπράβο. Είχε πει θα πάρω 20 στα 20. Τότε πολλοί ναι. Το θεωρούσανε. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι είναι και εύκολο. Αλλά έτσι το νιώθε αυτός ο άνθρωπος ότι με τα λεφτά που θα επενδύσει, με την ομάδα που θα φτιάξει. Συγγνώμη. Θα... Αντικειμενικά να το δεις, ναι, ναι. Εγώ και πιστεύω ήδη... αντικειμενικά τελείως και... η μοναδική ομάδα που μπορεί να παίρνει τα πρωταθλήματα. Μα, γιατί επενδύει, όχι ένα λεπτό. Δεν τα παίρνει επειδή το όπως θα λένε οι άλλοι. Τα παίρνει γιατί επενδύει. Παίρνει αυτό παίκτες. Γιατί επενδύει ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ούτε μπότα με μπογιές να επαναβάψουν. Μπράβο, μπράβο. Και είναι μαγιά του. Είναι μπερκέτηδες όλοι οι προέδροι διαχρονικά του Ολυμπιακού και μπράβο τους. Ναι. Και είμαστε και ευχαριστημένοι. Και ένα λεπτό για τον πρώτο σου πω. Και η μαγιά του που έχει κάνει 5 στα 5. Δεν σταματάει. Δηλαδή δεν το κάνει για να έτσι για το γυνάτι. Ξέρεις. Όπως κάποιοι άλλοι οπαδοί, πρόεδροι ομάδων που πάνε και γίνονται, παίρνουν μια ομάδα, πάμε λέω ονόματα τώρα, για να πάρει μια ομάδα. Αυτός, από τον πατέρα του Μιλτιάδη, είναι άρρωστος Ολυμπιακός. Και εγώ πιστεύω αυτό το ακραίο που είπε τότε, για να τελειώνω, δεν λέω ότι θα είναι και θα πάρουμε και τα 20, αλλά βλέπω τα επόμενα 5 τουλάχιστον, τα επόμενα 5
μαζί με τα 5 που έχουμε πάρει, να είναι εφικτό το 10 πρωταθλήματα 10 στα 10. Και ένα άλλο, ρε παιδί μου, θυμηθείτε. Τώρα που μιλάτε, ρε Θανάση μου, μπορεί κάποιος πρόεδρος άλλης ομάδας εκτός του Μαρινάκη να μας φέρει μια φωτογραφία όταν ήταν 15 χρονών. Όχι, πέντρος, ναι, μπράβο. Εγώ σου λέω 15. 15, ναι. 15 χρονών να είναι μες στο γήπεδο της ομάδας του. Έστω τυχαία. Δηλαδή, ποιος είναι ο πρόεδρος της ΑΕΚ να φέρει μια φωτογραφία που είναι 15 χρονών και ήταν ΑΕΚτζής. Ο Αλαφούζος να φέρει μια 15 χρονών και ήταν Βάζελος. Ο Σαββίδης. Να φέρουν αυτοί όλοι να τους δούμε. Τορπέντο Μόσχας ήταν. Από τις άλλες ομάδες, από τις άλλες ομάδες, ναι, ο μοναδικός πρόεδρος που του βγάζω το καπέλο και πέθανε φτωχός και τα πάντα ήταν ο Μπάρλος της ΑΕΚ. Φίλε, άκου. Θεός συγχωρέστον. Θεός συγχωρέστον. Μπορεί να κάνει στην ΑΕΚ κάποια πράγματα, αλλά εγώ έχω μια ένσταση για το μεγάλος πρόεδρος, γιατί δεν ξεχνάω τον αγώνα Όφη Ολυμπιακού στην Κρήτη. Όφη Ολυμπιακού στην Κρήτη. Μπράβο, ναι. Που τιμωρήσανε 3 παίκτες του Ολυμπιακού για να μην παίξουμε. Στο παράδεισο που ήταν να παίξουμε μαζί, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Σωστό. Το θυμάσαι αυτό. Όχι, κάποιος, όχι, έχεις δίκιο, ναι, ναι. Κάποιος ποντίκης, αν δεν κάνω λάθος, από τη Δράμα. Ποιος το λέει αυτό. Δεν ήταν και δεν θα ακούω καλά τώρα. Ναι, όχι, άκου για τα δεδομένα της ΑΕΚ. Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος και να σου πω και κάτι. Άλλο. Τα συμφέροντά της. Κοίταγε με τότε με αυτές τις συνθήκες που επικρατούσαν, κάνανε τα μαγειρέματά τους. Είναι γνωστό. Από εκεί και πέρα. Για τα συμφέροντα της ΑΕΚ σε σχέση με τους άλλους προέδρους, ήταν από τους καλύτερους προέδρους. Γιατί καταρχήν ήταν ο μόνος που πήγαινε που τον ερεστάρανε και άμα δεν κέρδιζε και το λαχείο θα πέθανε στην ψάθα. Σίγουρα. Να σε καλά, Θανάση. Να σε καλά, Θανάση μου. Καλή χρονιά. Στις οικογένειές σας και υγεία πάνω απ' όλα. Σε κάθε οικογένεια. Λοιπόν, να θυμίσουμε καταρχήν, παιδιά, επειδή τώρα τελειώνει και η εκπομπή, σας λέω, είμαστε 16 νίκες. Κυριακής πάμε το ρεκόρ του Ολυμπιακού με προπονητή το Σόλι. 17. Πρέπει να είμαστε εκεί. Όχι μόνο για αυτά που έχουν καταφέρει η ομάδα μας, 16 νίκες, προχωράει στο κύπελλο Ελλάδος, στην Ευρώπη παίζει και μετά τα Χριστούγεννα, παρόλα αυτά που σας έλεγα στην αρχή ότι το θεωρούσαν κάποια αποτυχία που παίζουμε στο UEFA, επιτυχία είναι. Και θα δείτε ότι έχω δίκιο στη συνέχεια. Γιατί δεν το ξέρουν. Ναι, ναι, όχι. Όχι, είναι αποτυχία τώρα. Ναι, έχουν πάρει πολλά UEFA. Για κανέναν. Ναι. Ποιος έχει πάρει. Λοιπόν, την Κυριακή πρέπει να είμαστε εκεί, παιδιά. Πρέπει να χειροκροτήσουμε την ομάδα. Αυτή η ομάδα, εμάς θέλει. Τον άλλο μήνα παίζουμε κύπελλο. Θα γίνει η κλήρωση για τους 8. Έρχονται τα κύπελλα. Πρέπει να τους έχουμε ζεστούς. On fire. Ζεστούς. Αρχίζουν κάποια ντέρμπι υποτιθέμενα. Πρέπει να είμαστε εκεί. Τι? On fire πρέπει να τους έχουμε. Στην φωτιά, ζεστούς τους παίκτες μας. Λοιπόν, ένα άλλο μήνυμα, ένας φίλος. Λέει την καλύτερη δεκάδα όλο τον εποχό κατά τη γνώμη του, Νικοπολίδης. Λέει, ρε παιδί μου, από, ξέρω εγώ τώρα, γι' αυτόν, για Ευρώπη, όχι για Ευρώπη. Για Ευρώπη. Ναι. Νικοπολίδης, Τεροσίδης, Μέλμπερκ, Μανολάς, Γεωργάτος, στην άμυνα. Καρεμπέ Τουρέ, Σαχάφ, Γκαλέτη, Ριβάλντο, Μιλαλάς και Τζιοβάνι μπροστά. Ναι, ξεχάσει. Εντάξει, δεν γίνεται για Ολυμπιακό. Μιλάμε σίγουρα να ξεχάσει πολλούς. Μπορείς να φτιάξεις 4-5-10. Φοβερή η δεκάδα. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Αγγί, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαρά. Λάζαρος από εγώ, άρρωστος γάμπρος. Λάζαρος. Πρόδρομος. Έλα. Πρόδρομος. Λάζαρος είπες. Ναι, ναι. Λάζαρος, καλά είπες. Καταρχάς, να πω μια καλησπέρα σε όλα τα αδέρφια του εδώ. Και από εμάς. Έχω έρθει εδώ, Περιστέρι, δεν χάνουμε κομπή σας με τον αδερφό μου. Είστε ωραίοι, είστε μάγκες. Και εκεί στην ΚΟ είσαστε όλοι παλαβοί. Οι Ολυμπιακοί. Είμαστε τρελοί και εμείς. Ναι, και δεν τρέλα. Είχα γνωρίσει εγώ κάτι παιδιά, σου λέω μια χαρά. Αλλά τρέλαμε τον Ολυμπιακό πολύ και έξω από τον Καραϊσκάκη θα μπορεί να μας θυμούνται να μας βλέπουν και όλα τα φίλια. Είμαστε άρεσοι, Τάκη, είμαστε άρεσοι με τον θρύλο. Όντως, είναι αληθεύει αυτό. Αυτή η αρρώστια, παιδιά, δεν γίνεται ποτέ καλά.
Δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε. Δεν θέλουμε. Μα δεν θέλουμε. Έχεις κάνει, έχεις δει κανένα Ολυμπιακό να πάει να κοιταχτεί. Εγώ θέλω να τρελαθώ κι άλλο. Και μου φαίνεται είμαι κοντά εφέτος. Γιατί όλα τα θύματα... Αν δεν είσαι. Όλες οι ομάδες μας, είτε πόλο, είτε βόλε, είτε μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο, που είναι στην Ευρώπη, γυναικών ακόμα και στο πόλο γυναικών. Ναι, άντρων και γυναικών. Κοιτάξτε να δείτε τους τελικούς που θα πάμε και κοιτάξτε μην φέρουμε 4 ευρωπαϊκά. Έλα, Λάζαρε. Παγκές. Έλα. Ένα πράγμα μόνο. Έχετε δίκιο σε όλα. Συνεχίστε να τα λέτε, να τα ακούνε και οι απέναντι, να μαθαίνουν κι αυτοί. Και βάλτε τους μυαλό. Μυαλό θα βάλουν μόνο. Όπως λέει και το σύνθημά μας. Μυαλό. Να σε καλά, Λαζαρέ μου. Χαιρετίσματα σε όλοι στην Κατακόκκινικο και από εμάς. Καλή χρονιά σε όλους. Μυαλό, ο καθένας φίλε, δεν μπορεί να του βάλει μυαλό. Μυαλό, φίλε, γίνεται αυτός που έχει γίνει. Έχει μάλλον αυτός που είναι Ολυμπιακός. Αυτό το τεστ με τις μπάλες, έχεις να το πεις καιρό. Ναι, τρελού. Όχι, ρε, με τις μπάλες. Ναι, που πήγε το παιδί του στο γιατρό. Ναι. Πες το αυτό. Μην το πάτε, άμα το παιδάκι σας είναι 2 χρονών. Και βλέπετε ότι είναι λίγο άτακτο να το πω. Φασαρίες κάνει, τα γκρεμίζει όλα. Για μένα είναι καλό. Άμα δείτε όμως ότι ξεφεύγει και λίγο το μάτι του και διαλέγει, μην το πάτε σε κανένα γιατρό. Θα του βάλετε την κόκκινη την μπάλα, την πράσινη και την κίτρινη. Άμα δείτε ότι δεν πάει στην κόκκινη και πάει ή στη μία ή στην άλλη, κατευθείαν στο γιατρό. Έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα το παιδί. Να πάει να κοιταχτεί. Καλησπέρα. Τάδε Έφη. Τάκης. Εμπρός. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Αργή. Ακούς, ήταν ένα φίλο στην Κρήτη. Εδώ Γιωβάνη. Ναι. Γιατί... Ένα φίλο στην Κρήτη. Τι ατάκα χρησιμοποιούσε ο Ολυμπιακός. Ναι, Ολυμπιακός. Ναι, Ολυμπιακός. Φίλο σου λέω. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Ζυγιστείτε και λέτε να σα πιω. Μα έλεγε. Ω, το πίνει αυτό. Σκύλο. Ο Γιώργαρος. Γεια σου Γιώργο. Τα χαιρετίσματά μας. Την επόμενη θα είμαι και εγώ εκεί. Δεν γλιτώνει. Ούτε εσύ ούτε αυτό. Απλώς. Κυριακή 7.30 με την Λιβαδιά. Είναι το μόνο που του καίει και του πονάει. Εμπρό. Ναι. Έλα, φίλε μου. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, μ' ακούτε. Σ' ακούμε, βέβαια. Καλησπέρα, Γιώργος από Βόλο. Γεια σου, Γιώργο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επίσης, Γιώργα. Παναθηναϊκός είμαι. Αλλή μόνο, δεν πειράζει. Πες μας. Θέλω να δώσω χαιρετισμού στο κουμπάρο μου, τον Χρήστο, που είναι στην Ηλιούπολη. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είναι ο κουμπάρος μου, ναι. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω, δεύτερο το έλτο που έχετε ότι... Εντάξει. Πιστεύω ότι θα σπάσω το σερί κάποια στιγμή. Πότε λες εσύ? Όταν παίξουμε μαζί. Εντάξει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Τα μάτια μεταξύ μας είναι διαφορετικά παιχνίδια, έτσι είναι, δεν συμφωνείτε? Είναι διαφορετικά. Μπράβο αυτό, γιατί θα αποκλείς να σπάσεις δηλαδή το σερί όταν θα έρθω να όχι, να απαντήσω εγώ τώρα, θέλεις? Αυτό που συντηρεί τον Παναθηναϊκό τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι ότι ο Ολυμπιακός θα έδινε όλα στην Ευρώπη και επειδή τύχαινε να παίζουμε κοντά μετά τον αγώνα, πάμε με τη Μάντσεστερ στο Καραϊσκάκι και είχαμε εσάς. Να μην είναι τόσο πολύ ενδιαφέρον οι παίχτες μας. Αυτή η ομάδα, φίλε, δεν είναι σαν τις άλλες. Ήταν καλές και οι άλλες ομάδες, γι' αυτό παίρνανε τα πρωταθλήματα και πηγαίνανε στην Ευρώπη. Νικάγανε τη Μάντσεστερ κτλ. Αλλά αυτή τη φορά δεν έχετε καμία. Δεν είναι και τόσο. Γιατί δεν... το ίδιο έλεγε και μετά την Άρσενα, το λέγανε οι Παοκτζίδες. Μα να τελειώσω και θα πεις ό,τι θες. Μετά την Άρσενα, έτσι λέγανε και οι Παοκτζίδες. Μετά που ήρθαμε εδώ, πάμε στην Κροατία, νικάμε και την ΑΕΚ. Έτσι λέγανε και οι Εκτζίδες. Είναι άλλη ομάδα, έχει είναι δίκιο. Άλλη ομάδα, φίλοι. Δεν είναι όλες. Πιο δουλεμένη, πιο καλό προπονητή. Εγώ, πιο καλό προπονητή, άκουσε με λίγο. Ναι. Πιο καλό προπονητή, πιο καλό κέντρο, πιο καλή επίθεση. Η επίθεση που έχει ο Ολυμπιακός δεν παίζεται. Και περισσότερα τρεξίματα. Ναι. Εντάξει, φίλε μου, όχι και πες, πάλι, πες, και πάλι σου ξαναλέω ότι δεν είναι και αυτό σκοπός να ξέρεις το αίτητο. Απλά το έχουμε εμείς σαν ένα κίνητρο, μια που έχουμε πάρει το πρωτάθλημα εδώ και καιρό. Δηλαδή, εσύ σαν Παναθηναϊκός τώρα, αυτό που σε πειράζει είναι που λέω εγώ και ο Άκης και όλοι οι Ολυμπιακοί ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα αίτητος και δεν σε πειράζει ότι όχι, ρε παιδί. Ο Αλαφούζο δεν βάζει λεφτά στην ομάδα. Όχι. Ρε φίλε, αυτό με πειράζει βασικά. Δεν πειράζει το παιδί. Τώρα μην τα μπερδεύει. Ναι. Έτσι, εντάξει, Γιώργα, ρε. Άστο να μου πει. Να όχι, το είπα. Απλώς
Απλώς εγώ πιστεύω ότι τα μάτσα μεταξύ μας είναι διαφορετικά. Δηλαδή, όπως ήρθα. Α, σου πω τι είναι. Κέρδισα 0-3. Εγώ σου εξήγησα. 0-3. Δύο μέρες πριν έχω παίξει στη Μάντσεστερ. Την έχω ξεφτυλίσει. Κοντεύει να πεθάνει. Το μυαλό του είναι αλλού. Να σου πω. Λογικό είναι. Να σου πω εδώ. Και περίμενε. Και πάμε στο μηδέν. Κανόμαστε από ένα λάθο. Εδώ ρε φίλε πήγε να πεθάνει παίκτη. Κάτσε, Γιώργο, ένα λεπτό. Ξέρετε, εκεί τον αγωνά στο 22. Αντί να τον πάρω τον κόλλο, εγώ παθαίνω κεφαλικό ο άλλος. Την καρδιά του έπαθε. Τελείωσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν είναι αυτό. Να σου δείξω την κολοφαρδία σου. Δεν είναι, καλό αυτό. Από εκεί και πέρα. Εντάξει. Δηλαδή στον πρόσωπο δεν να έχει και τύχη. Δηλαδή εντάξει και σπίτι. Ναι, πρέπει. Όχι να πεθάνει παίκτη, ρε φίλε. Εντάξει, τι τύχη τώρα. Ρε αγόρι μου, όχι να πεθάνει παίκτη για να βάλει εσύ κολοφαρδία. Είπαμε τώρα, η τύχη δική σου να μην είναι και καταστροφή του άλλου. Εδώ όποτε έχετε κερδίσει έχουν βουλιάξει κάτι αεροπλάνα, πέφτουν. Γιατί και τι τυχόνια. Βουλιάζουν βαπόρια, έχουν πέσει τα αεροπλάνα, έχουν γίνει με του δίδυμου πύργου, έχουν γίνει κοσμοϊστορικά, δεν είναι για να κερδίζετε. Καταστρέφεται η ανθρωπότητα. Ένα είναι αυτό. Κάτσε α σου πω και ένα άλλο σοβαρό. Όπως είχε κάνει πριν τρία χρόνια. Είναι εκεί, άκουτα να σου πω εγώ. Στο Καραϊσκάκι θα υποστήσω. Αρκεί να μην πάει αριστερά. Στο Καραϊσκάκι, φίλε μου Γιώργο, και εσύ και οι υπόλοιποι Παναθηναϊκοί θα μαρτυρήσετε την ώρα και τη στιγμή που έχετε κάνει αυτά τα έσχη πέρυσι και πρόπερσι. Και δεν σας έχουμε περιλάβει ακόμα. Αυτά τα καταδικάζω εγώ, φίλε. Τα καταδικάζει κάπου. Άμα του παίρνατε του βαθμού, θα είστε και περήφανοι. Γιατί άλλοι τα έχουν για μαγκιά. Εγώ τα καταδικάζω. Γιώργο, άκου τώρα να σου πω. Για να κλείσουμε, να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε και εμείς. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, φίλε. Καλή χρονιά και σήμερα και στον κουμπάρο. Άκου να πω κάτι άλλο σημαντικό. Εσείς τι κάνετε, στοχεύετε όλη τη χρονιά, ολόκληρος Παναθηναϊκός για τα λεγόμενά σας. Όλη τη χρονιά σε ένα παιχνίδι, αυτό με τον Ολυμπιακό, για να σώσετε τη χρονιά. Δεν σας νοιάζει ούτε πρωτάθλημα, ούτε κανείς τίτλος, ούτε Ευρώπη, ούτε τίποτα. Μέσα στη φουκαραδοσύνη σας έχετε στοχεύσει ένα παιχνίδι που οποιαδήποτε ομάδα σου λέω, οποιαδήποτε κατηγορία. Με όσο μεγαλύτερη ομάδα και να στοχεύσει ένα παιχνίδι ή όλη τη χρονιά να δουλεύει για ένα παιχνίδι, κάτι θα κερδίσει από εκεί. Λοιπόν, αλλά δεν θα κερδίσει τίποτα άλλο. Δηλαδή ένα από τι. Είναι αυτό που λέει ο Άκης. Και το δεύτερο, ότι στα τελευταία 5 χρόνια, άμα πάρει τις βαθμολογίες στο τέλος του πρωταθλήματος και μετρήσεις διαφορά από τον Παναθηναϊκό, σε έχω περάσει στα 5 χρόνια 100 βαθμούς παραπάνω από σένα. Δηλαδή αντιστοιχεί 20 βαθμούς σε κάθε χρονιά διαφορά εγώ από σένα. Και εσύ έχεις μείνει ότι θα έρθει να κερδίσεις. Και μια και το λες ρε φίλε, μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός έχει 78 νίκες και έχετε 47 νίκες εσείς. Πώς τα λες αυτά. Έχω 43 πρωταθλήματα. Επενδύω κάθε χρόνο με τον πρόεδρο που είναι στην ομάδα μου. Παλιότερα το ίδιο. Εσείς μόνο στην καταστροφή είστε. Κερδίζουμε ένα μπέναλτι μέσα στη λεωφόρο που από τότε δεν έχουμε ξανακερδίσει μπέναλτι απέναντι από εσάς. Και μπαίνει μέσα εκείνος ο Καραγκιόζης και βαράει το διαιτητή. Που ήταν καθαρό μπέναλτι. Και να και είναι κάτι έχετε άλλο. Τη γλώσσα και έχετε το και το κάτι άλλο. Και, και κάτι άλλο. Πάντα καταρχήν δεν έχουμε παίξει όσα ντέρμπι έχουμε παίξει. Όσα παιχνίδια έχουμε παίξει μεταξύ μας, που να χρειαζόμασταν τους βαθμούς, έτσι, που να έχει βαθμολογική σημασία το παιχνίδι, σε όλα έχετε κάνει. Ναι, και αυτό. Όλα τα παιχνίδια. Το τρίτο είναι αυτό. Όποτε σας έχουμε παίξει με 20 βαθμούς διαφορά. Έχουμε κάνει θεούς τους παίκτες μας, τους ξένους, εσείς. Μην τους βλέπετε. Δεν είναι αυτό το μπουρδέλο που είναι. Είναι εμείς θέλουμε, ναι, αυτό το χάλι που βλέπετε, θέλουμε να το δεν το καταλαβαίνουμε. Φέτος πιστεύουμε ότι το έχουν καταλάβει. Δεν γίνεται να πιστέψουμε οι παίκτες μας. Δηλαδή δεν γίνεται να σας βάλουν σε ανώτερη βαθμίδα από εκεί που αξίζεται. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Γεια σου φίλε. Νεκτάριος από Κοροπή, από το καταχόκκινο Κοροπή. Γεια σου Νεκτάριο. Παρόλο που κάνει ο Βάζελος προπόνηση εδώ, να ξέρετε ότι είναι καταχόκκινο. Όλο το Κοροπή σας βλέπει. Επίσης ήθελα να πω ότι να είσαι Ολυμπιακός είναι νοοτροπία, είναι θρησκεία και κάτι άλλο, ότι επίσης ότι τρίλες αγαπώ και ας μου κάνεις γκέλες, μόνο σε παρακαλώ γλέντα τους βαζέλες. Μπράβο, θρύλο λέω,
πάρε το ευρωπαϊκό, να τρελαθώ σου λέω. Ναι, φιλαράκο. Καλά, Γιώργο. Κοίτα να σου πω κάτι. Εκεί στο Κοροπή είχα ένα παλιό προπονητή, τον Γιώργο το Σπέλα. Άμα το ξέρεις, δώσ' του χαιρετίσματα. Εντάξει, τα καρεάτε, τα λέμε. Να είσαι καλά. Καλά. Α, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι τη Δευτέρα ίσως προλάβουμε να βγει η εκπομπή λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων. Θα ενημερωθείτε από. Ναι, τη Δευτέρα ξέρετε. Μπορεί να μην βγει η εκπομπή. Ε? Ναι, Άκη. Να μην προλάβουμε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Θα δούμε. Ανοίξτε τις 11.30 ώρα και θα δούμε. Έστω ότι υπάρχει ένα ταξί λιμουζίνα και ένα ταξί σαράβαλο. Πού θα πάει ο πελάτης, πού θα μπει ο πελάτης. Βάλτε τώρα στη θέση του πελάτη τα παιδάκια όλα του δημοτικού και θα καταλάβετε τι εννοώ. Άκη σου έκανα αίτηση φιλίας χωρίς να το ξέρω και το έκανα αναφορά και θα του ρίξω τη σελίδα του. Κάτω τσάρτ. Ναι, όχι, όχι. Ναι. Αναφορά, καλά το λέει. Πάλι ψευτερά. Η Έλενα. Ευχαριστώ, Έλενα. Αδέρφια, πείτε για το Φάρο Κερατσινίου μια καλή κουβέντα. Πυριώτικη ομάδα είναι. Αλίμον, έχουμε πει. Εντάξει, δεν είναι, άκουτα, δεν είναι εκπομπή του Ολυμπιακού. Όλες οι ομάδες είναι πυριώτικες. Μια αναφορά πάντα γίνεται σε οποιαδήποτε πυριώτικη ομάδα. Αλίμον, τις αγαπάμε όλες. Έτσι. Από εκεί και πέρα είναι εκπομπή του Ολυμπιακού. Άλλο ένα jackpot στο Τζόκερ και θα το φτιάξει το γήπεδό μας ο πρόεδρος. Προφανώς. Πρέπει να είναι αγγλής ο φίλος. Φίλε, τι άλλο, έχουμε πάμε στην τελευταία γραμμή και 56-4 λεπτά. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι, εσύ. Εσύ μιλάς, εσύ. Ωραία, καταρχήν θέλω να πω με Νίκος από τα Χανιά, Ολυμπιακός. Γεια σου, Νίκο. Πολύ Ολυμπιακός. Εχθές με τον Άγη τον χαιρέτησε από κοντά, βγάλαμε για μια φωτογραφία. Μπράβο, μάγκα μου. Τάκη, να ξέρεις ότι θα θέλαμε όλοι να έρθουμε και εσύ εκεί, δεν πειράζει. Τις έχω πει, θα πάθουμε τον Πλατανιά. Τον Πλατανιά θα είμαι και εγώ εκεί. Ωραία, σε περιμένουμε, σε αγαπάμε, σας αγαπάμε. Την ομάδα μας αγαπάμε. Συνεχίστε πολύ, εγώ είμαι 16 χρονών, είμαι μπράβο. Ολυμπιακός, τον έχω μέσα στην καρδιά μου και θα συνεχίσω. Παιχταρά μου, μπράβο, καλά, μπράβο, 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 αγόρι μου, μπράβο. Συγχαρητήρια και σε σένα. Σας αγαπώ πολύ, αγαπώ πολύ την ομάδα μου. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Καλό βράδυ. Γίγαντας είσαι, τα είπες όλα, από όλους όσους μιλήσανε. Το πιο ωραίο τηλέφωνο. Αγόρι μου. Παιχταρά μου, αγόρι μου. Ρε, να βλέπετε και οι άλλοι. Ρε. Μάγκα μου. Οι άλλοι ρε, που παίρνετε τηλέφωνο. Ολυμπιακάρα μου. 16 χρονών παιδάκι, ρε, συγκεκριμένα πράγματα. Τέλος, με αρχή, μέση και τέλος. Άστο, τέλος. Κουβέντες με αρχή, μέση και τέλος. Σε Ολυμπιακές κουβέντες. Παιχταράς, ρε, συντεχνέ. Να σε χαίρονται και οι γονείς σου. Συντεχνέ, τι πάνω, ρε. Φιλιότσο. Καλά τα λες, εντάξει. Ωραία. Όχι, Ολυμπιακέ μου θα πω. Πιο καλό αυτό. Κομπλέ είμαστε. Λοιπόν, με αυτό το τηλέφωνο. Την Παρασκευή. Με αυτό το τηλέφωνο θα κλείσουμε. Την Παρασκευή, την Κυριακή με τη Λιβαδιά μέσα. 7.30 ώρα. Και αν δεν προλάβουμε τη Δευτέρα να βγει εκπομπή, την Παρασκευή όλοι με την Μπάρμπεκ. Πώς το λένε. Με την Μπάρμπεκ, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά, μάγκες μου. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.